Καλησπέρα σας. Παρασκευή απόγευμα, ένα βροχερό απόγευμα, κίνηση στους δρόμους, πράγματα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, πέφτουν, αλλάζουν. Ο Θανάσης Γούναρης, ασθμένων με την μουσική υπόκριση του Tom Robinson Band, για να θυμίζουμε και λίγο την, να μας θυμίζει και λίγο την ηλικία μας, έτσι Θανάση. Στον αέρα. Είσαι λίγο στον αέρα, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, μας θυμίζει λίγο την ηλικία μας. TRB2. Λοιπόν, μέχρι να πάρεις μερικές ανάσες, μια και κίνηση σε, σε έκανε να χωθείς, ακούμε τον Ρόμπι στον πάνω. Μόνο. Okay. Ναι. We're talking about your freedom.
remain strictly in force for the time being. Today, institutions fundamental to the British system of government are under attack. The public schools, the House of Lords, the Church of England, the holy institution of marriage, even our magnificent police force are no longer safe from those who would undermine our society. And it's about time we said enough is enough and saw a return to the traditional British values of discipline, obedience, morality and freedom. Freedom from the reds and the blacks and the criminals, prostitutes, pansies and punks, football hooligans, juvenile delinquents, lesbians and left-wing scum. Freedom from the niggers and the packers and the unions. Freedom from the gypsies and the Jews. Freedom from the long-haired layabouts and scooters. Freedom from the likes of you. Some band, έτσι. Power in the darkness. Stand up and fire, fight for your rights. Ακριβώς έτσι. Κάτι μου λέει ότι ξαναγυρνάμε σε εκείνες τις εποχές, 30 χρόνια πίσω. Θυμάσαι τότε, υπήρχαν πολλοί που αγωνιζόντουσαν για κινήματα, για να εξασφαλίσουν τις ελευθερίες των ανθρώπων και πάνω, κάποια δικαιώματα που φαινόντουσαν εκείνη την εποχή να είναι πραγματικοί αγώνες. Και πώς έτυχε τώρα, είχαμε κανονίσει αυτή την τη συνάντηση και ξαφνικά μέσα αυτήν την εβδομάδα έχουν γίνει πράγματα και θαύματα, έτσι. Πολλά και διάφορα. Ναι. Το Pirate Bay πήγε κάτω. Ξανανέβηκε. Ναι, αλλά προσωρινά πήγε κάτω. Και πάντα θα ανεβαίνει. Εννοείται. Να κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι κάποια στιγμή είχε ξαναπέσει πέρυσι ή προπέρυσι. Είχαμε πάρει απόφαση να το ανεβάσουμε εδώ από την Ελλάδα. Γιατί εδώ και η νομοθεσία είναι λίγο περίεργη, ώσπου να γίνει κάτι, θα περνάγανε χρόνια. Οπότε θα μπορούσαμε να το έχουμε και εδώ σηκωμένο, αλλά. Ναι. Το καταφέρανε πριν ολοκληρώσουμε κάποιες ενέργειες. Σωστά. Για όσους δεν έχουν καταλάβει, μαζί μας είναι ο δάσκαλος. Δάσκαλος. Θανάσης Γουναρής. Το τονίζω το δάσκαλος. Έτσι. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι δάσκαλοι. Σωστά. Από παντού δάσκαλοι είναι. Είναι καθηγητές. Okay, παντού. Εντάξει. Αλλά δάσκαλος, δάσκαλος όμως. Δάσκαλος. 30 χρόνια σχεδόν. Ναι. 30 χρόνια. Σχεδόν. Παιδαγωγική Ακαδημία. Παιδαγωγική Ακαδημία. Μάλιστα. Και διάφορα. Άρα είσαι αυτό που λέμε διαμορφωτής της παιδικής ψυχής. Δεν θα το έλεγα ψυχής, του τρόπου με τον οποίο το μυαλό το παιδικό αρχίζει και δουλεύει στα πρώτα του βήματα. Έτσι. Ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι, αρχίζει και βάζει σε μια τάξη. Τουλάχιστον αυτό είναι ο ρόλος του. Βάζει τα παιδιά να μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία, να σκεφτούν. Άρα είναι και λίγο στρατηγικός και κοινωνικό το έργο του δασκάλου στα πρώτα βήματα της μάθησης για ένα παιδί. Ξεφεύγουμε λίγο από το κομμάτι της οικογένειας, έτσι, και πάμε στην κοινωνία. Τι σε έκανε να διαλέξεις το να γίνεις δάσκαλος? Μ' αρέσει να είμαι κοντά στα παιδιά. Αν και τα τελευταία χρόνια, επειδή από το 96 σχεδόν μέχρι σήμερα διευθύνω σχολεία, κάνω λίγες ώρες μάθημα, μου έχει λείψει να πω την πραγματικότητα. Μ' αρέσει να είμαι κοντά στα παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω, έχω κέφι όταν βρίσκομαι κοντά στα παιδιά. Σε ποιο σχολείο είσαι τώρα? Τώρα είμαι στην πλατεία Αμερικής, σε ένα σχολείο. Όπα, δύσκολες περιοχές. Κέντρο, ναι, δύσκολη περιοχή. Με πολλά προβλήματα. Με πολλά προβλήματα, με πολλά παιδιά. Μην φανταστείς προβλήματα διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Απλά είναι μια περιοχή υποβαθμισμένη.
τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι μια περιοχή που έχει πολλά παιδάκια που είναι από άλλες χώρες και κουβαλάνε έτσι τα προβλήματα των μεταναστών πάνω τους. Αν και τα περισσότερα γεννήθηκαν στην Ελλάδα και παρότι η Ελλάδα δεν τους δίνει αυτό που θα έπρεπε να έχουν, δηλαδή να τα κάνει παιδιά της. Μάλιστα, πετάγουμε τώρα από το ένα στο άλλο. Αυτό έτσι θα πάμε σήμερα. Έτσι θα από πάμε. Το ένα στο άλλο, θα πηγαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, ξαναγυρίζω αυτό που θέλω να πω. Υπάρχει πρόβλημα όμως στην περιοχή μεγάλο. Πάρα πολλοί αλλοδαποί, οι οποίοι είναι και πολύ δύσκολες οικονομικές τους συνθήκες. Δεύτερη χρονιά έχουμε συσίτιο στα 450 παιδιά κάθε μέρα. Συσίτιο, ποιος το. Έχουμε και κάνει ένα αίτημα για δεύτερη χρονιά. Είμαστε στο μοναδικό σχολείο για δεύτερη χρονιά. Που μας προμηθεύει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω του Ινστιτούτου Πρόληψης καθημερινό πρωινό κολατσιό για όλα τα παιδιά του σχολείου. Αυτό είναι φρούτο, σάντουιτς, χυμός, γάλα ή γιαούρτι καθημερινά. Πέρυσι είχαμε και μεσημεριανό, είχαμε και 60 μερίδες φαγητό μαγειρεμένο που ερχόταν από το Δημοτικό Βρεφοκομείο και ταΐζαμε περίπου 60 παιδιά που δεν είχαν να φάνε το μεσημεριανό. Αυτά. Και έχουμε και επίσης και ένα πρόγραμμα. Πιλωτικό είναι το πρόγραμμα του Σταύρου Νιάρχου, νομίζω. Όχι, δεν μπορώ να πω πιλωτικό, απλά. Υπάρχει μια σκέψη να επεκταθεί. Παντού. Ναι. Όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι σε κάποια σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα, δίνει αυτό το πρωινό όταν οι συνθήκες είναι τόσο τραγικές όπως στο δικό μας, που είναι και η δεύτερη φορά. Δεύτερη χρονιά. Δεύτερη χρονιά δεν το κάνει σχεδόν πουθενά. Το κάνει μία χρονιά και μετά πάει να ανακουφίσει μια άλλη περιοχή. Ευτυχώς. Απ' τη μία λέμε ότι εντάξει, φτάσαμε να ζητάμε για τα παιδάκια μια ελεημοσύνη από ιδρύματα Νιάρχου και δεν ξέρω τι άλλο. Θα διαφωνούσε σε μια άλλη εποχή. Απ' την άλλη, είναι αναγκαίο κακό. Θεωρείς ότι είναι κοινωνικό το έργο και πρέπει το κράτος να είναι και το επισπεύδουν έτσι. Το κράτος. Θα πρέπει να φροντίσει καταρχήν η παιδική ηλικία είναι η πιο ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία. Εάν δεν προσέξει την παιδική ηλικία, θα φτιάξει τέρατα όταν μεγαλώσουν τα παιδιά. Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανένας. Δυστυχώς. Και εκεί είναι το βαρύ το σημείο που εγώ δεν μπορώ ειλικρινά να το αντέξω. Δεν ήξερα ότι προείστασε ενός δημοτικού σχολείου, γιατί μέσα στα σχέδιά μου άμεσα. Από το 1996. Όχι στο ίδιο. Ναι, ναι. Σε πολλά. Ναι. Μέσα στα σχέδιά μου. Αμέσως επόμενα ήταν να κάνω μια συζήτηση με ανθρώπους που βρίσκονται σε διοικητικές διαχειριστικές θέσεις στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια ταυτόχρονα και να συζητήσουμε πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Έτσι, γιατί και εγώ υπερθεματίζω αυτό που λες, ότι στην πραγματικότητα σαν κράτος έχουμε αμελήσει να δώσουμε, μάλλον δεν είμαστε αρκετά επιμελείς στο να δώσουμε την προσοχή μας στα πρώτα στάδια και όχι μόνο βέβαια, έτσι, γιατί τα προβλήματα αυτή τη χώρα, ένα κομμάτι των προβλημάτων αυτή τη χώρα είναι και η ελληματική κουλτούρα, όχι παιδεία, η ελληματική παιδεία, μάλλον, όχι τα προβλήματα τη εκπαίδευση. Σωστά. Και δεν το ήξερα λοιπόν. Το έμαθα. Θα σε βάλω λοιπόν στο πρόγραμμα και εκείνη τη. Να με βάλεις. Επομένως, τόσα πολλά χρόνια έτσι, έχουν δει τα μάτια σου πολλά μέσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρείς ότι είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα από ότι όταν πρώτο ξεκίναγες? Τι ερώτημα είναι αυτό? Ουσιώδια. Είναι ίσως 30 χρόνια εμπειρίας. 30 χρόνια, ναι. Το 1985 είμαι σε σχολεία και τώρα έχουμε 14, κοντά 30 χρόνια δηλαδή. Νομίζω ζούμε τις χειρότερες στιγμές που μπορεί να υπάρξουν στην παιδεία αυτής της χώρας, στην εκπαίδευση, αλλά και από τις χειρότερες στιγμές που μπορεί να υπάρξουν για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, γιατί παράλληλα είμαι και συνδικαλιστής. Το έχεις γράψει και στο μηνυματάκι. Αυτό ακριβώς ήθελα. Λοιπόν, αυτό που είδα, που δεν το έχω συναντήσει σε μικρότερους σχηματισμούς, για διάφορους λόγους ίσως, οι οποίοι συνδικαλίζονται στην πρωτοβάθμια δεύτερη εκπαίδευση, τα μεγάλα κόμματα. Συνήθως, μόνο τα μεγάλα. Συνήθως και κάποιοι ανεξάρτητοι ίσως. Λίγο Δον Κιχώτες προσπαθούντας να αλλάξουν τα πράγματα. Σωστά. Αλλά σε ένα πολιτικό σχηματισμό, ένα κόμμα μικρού μεγέθους, είναι η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε αυτό που εσείς ονομάσατε πειράτες στην εκπαίδευση, που δείχνει πόσο για σας είναι σημαντικά τα θέματα
της εκπαίδευσης μέσα στο πολιτικό γίγνεσ, δηλαδή στην πολιτική ολοκλήρωσή σας. Ναι. Το έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Υπάρχουν δύο λόγοι που έγινε αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μάλλον από την αφορμή. Η αφορμή ήταν ένα βραδάκι του 2012, νομίζω, της καλοκαιρινό. Μιλούσα με κάποιους φίλους μόλις είχαν τελειώσει οι διπλές εκλογές, που είχαμε κατέβει και στις δύο, ως πειρατές, Κόμμα Πειρατών Ελλάδος, και μου έκανε το ερώτημα, δεν υπάρχουν πειρατές στην εκπαίδευση? Ναι, αφελές έτσι. Ναι, είχε μια αφέλεια. Και λέω, υπάρχουν. Και πώς μπορείς να ξέρεις πώς είναι? Λέω, κοίταξε να δεις. Ωραία, μου ήρθε μια ιδέα. Λέω, θα φτιάξουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο των πειρατών, που θα το ονομάσουμε Πειρατές στην Εκπαίδευση, όπως λοιπόν μου έκανε το ερώτημα, και θα κατεβούμε πανελλαδικά στις πρώτες εκλογές που θα έχουμε συνδικαλιστικές. Κατεβήκαμε και πήραμε 2,05%, δηλαδή σχεδόν 1.500 εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα. Τεράστιο νούμερο όταν φανταστείς ότι είχαμε μισό τα 100 ως κόμμα, ναι, στις βουλευτικές. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτή ήταν η αφορμή. Οι αιτίες βέβαια ήταν ότι οι πειρατές ως χώρος πολιτικός στοχεύουν μακριά λίγο. Δηλαδή δεν έχουμε κοντές έτσι σκέψεις. Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα της δουλειάς που κάνουμε και ότι η κοινωνία θα είναι έτοιμη να δεχθεί αυτό που εμείς φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή, το σπόρο τον οποίο ρίχνουμε, είναι περίπου 7 με 10 χρόνια. Άρα... αισιόδοξο σε βρίσκω. Όχι, πιστεύεις ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα? Ναι, πιστεύω, ότι θα έχει. Ίσως και νωρίτερα τελικά. Το παλεύουμε να το φέρουμε πιο κοντά. Το αποτέλεσμα θα υπάρχει σίγουρα. Απλά εμείς αυτή τη δουλειά που κάνουμε να το φέρουμε πιο κοντά το θετικό αποτέλεσμα στην κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αποφασίσαμε ότι πρέπει στην εκπαίδευση οι νέοι άνθρωποι να βρίσκονται κοντά μας και σιγά σιγά να μπορέσουμε να διεισδύσουμε σε αυτούς τους χώρους. Γιατί κακά τα ψέματα, αν ακούσει μια γιαγιά ότι υπάρχουν πειρατές, θα πάθει και λίγο, ξέρω εγώ, κάτι. Ναι, καταρχήν δεν θα καταλάβει. Δεν θα καταλάβει γιατί είναι. Τι είναι. Αν και πια έχουμε περάσει και σε μεγάλες ηλικίες. Ναι. Ναι, μας ξέρουν πολύ. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Όχι πια. Όχι. Καμία αντίδραση. Έχουν καταλάβει ότι το πειρατές είναι εντός εισαγωγικών, έτσι. Και εννοεί άλλα πράγματα και όχι αυτά που από τον κινηματογράφο ή από τα... Εννοεί πολλά. Ναι. Εννοεί, ναι. Κοίταξε να δεις. Πειρατές είναι ένα... Ξέρεις, διάλεξα ένα τίτλο, έτσι, αυτό που μου βγήκε, γεννημένος πειρατής. Έτσι, ναι. Ο πειρατής είναι και ένας ελεύθερος άνθρωπος. Έτσι, ακριβώς. Και όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι. Mm-hmm. Άρα, εν δυνάμει, όλοι είμαστε πειρατές μέσα σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κοίταξε, η ονομασία πειρατές ξεκίνησε από το Pirate Bay, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Έτσι. Για μας το διαδίκτυο και ο διαμοιρασμός αρχείων, το site, το Pirate Bay κτλ. Είναι σημαίες. Mm-hmm. Τα mail τα οποία μπαινοβγαίνουν στις φυλακές είναι για μας οι σύγχρονοι ήρωές μας. Κατά συνέπεια, το πειρατές χτυπάει εκεί, πηγαίνει εκεί. Τώρα από εκεί πέρα, ο πειρατής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ελεύθερος και είναι ελεύθερος να δοκιμάζει. Από το πειράω, δοκιμάζω πράγματα. Ξεκινάμε από αυτό δηλαδή. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι η διείσδυσή μας στην κοινωνία είναι αρκετά μεγάλη και ειδικά σε μια μικροέρευνα που κάναμε, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι και σίγουρα 100% επιτυχημένη, αλλά σε κάθε 10 σπίτια που μπαίνει ίντερνετ αποκτούμε και 2 ή 3 ψηφοφόρους ή φίλους. Δεν είναι τυχαίο που μετά από 2 χρόνια σχεδόν στις ευρωεκλογές πλησιάσαμε το 1% μαζί με τους οικολόγους πράσινους. Εγώ πιστεύω ότι αν ήμασταν μόνοι μας θα είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί οι οικολόγοι πράσινοι ήταν σπασμένοι σε 3 ή 4 κομμάτια και το ένα κομμάτι ήταν... Ναι, ναι, έχουμε λίγο θόρυβο. Ναι, είναι τα κομμάτια εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Και εντάξει. Ακούσουμε ένα τραγουδάκι από αυτά που έχεις διαλέξει. Ναι, ποιο θα έλεγες τώρα? Ποιο θα έλεγα τώρα? Ξέρεις, μου ήρθε... Έτσι πως συζητάγαμε, αλλά περάσαμε λίγο στους πειρατές. Όπως συζητάγαμε για την εκπαίδευση, μου ήρθε το 13 senses, τον 13 senses, το into the fire. Αλλά μετά, έτσι πως με έφερες, βγήκε Hank James, το Getting Away With It. Έχεις κάτι άλλο να πω? Όχι, ας βάλουμε αυτό. Okay. Μια χαρά. Σε 4 λεπτάκια πίσω. Thank you.
That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. We're getting away with it all, mister. Getting that's the living. Daniel's saving grace. She's out in deep water. Hope he's a good swimmer. Daniel plays his ace. Deep inside his temple, he knows how to surf. Δάσκαλε. Έχουμε μελέσει άλλο δάσκαλε, βαρέθηκα. 30 χρόνια. Να σου πω κάτι. Έλα. Είναι ένας τίτλος που κερδίζεται. Πιστεύω εγώ. Δηλαδή, όταν θα πει τον άλλο δάσκαλο, πρέπει να ξεφύγει. Γιατί έχω ακούσει πολλού να του λένε δάσκαλε, δάσκαλε. Και ψάχνω να δω. Τι είδου δάσκαλο. Τι είδου δάσκαλο. Μάλιστα. Προσπαθώ να του δώσω μέσα από αυτή την αντίστροφη τοποθέτηση που κάνω το δάσκαλο. Έτσι, να δώσω. Κάτι που μας έχει ξεφύγει σε πολλές λέξεις που τις χρησιμοποιούμε πολύ, από το πραγματικό τους νόημα. Έτσι. Ο δάσκαλος είναι, όπως το είπες και εσύ, ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της καινούργιας γενιάς που κτίζουμε όσοι αποφασίζουμε να κάνουμε παιδιά. Άρα θα έπρεπε να έχουμε σκύψει με μεγάλη προσοχή σε αυτά τα πρώτα βήματα, σε δύο δομές. Στην οικογένεια, που ξεκινάει ένα παιδί και μεγαλώνει μέσα σε αυτήν, και στο δάσκαλο, στο εκπαιδευτικό σύστημα, που καταρχήν θα πρωτοσυναντήσει, που είναι η πρωτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση. Φυσικά.
Λοιπόν, γι' αυτό και στέκομαι και στάθηκα πραγματικά και κάναμε και λίγο τη συζήτηση για τους πείρατες στην εκπαίδευση. Δεν ξέρω, πήρατε μια έδρα αυτή τη στιγμή στο Επταμελές του Αριστοτέλης. Ναι, έχουμε πάρει και μια έδρα πριν από 2 χρόνια, όταν πρώτο ξεκινήσαμε. Πανελλήνιο. Πανελλήνιο. Όχι, πήραμε και μια έδρα στην Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος ως αντιπρόσωποι των δασκάλων της Αθήνας. Είναι αυτοί που μαζεύονται και όταν γίνεται κάθε χρόνο μια στην Γενική Συνέλευση όλων των εκπαιδευτικών κτλ. Είμαστε εμείς οι αντιπρόσωποι τους. Είμαστε και εμείς δηλαδή από την Αθήνα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε δύο θέσεις καταλάβει στην εκπαίδευση. Και αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία και στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ της Αθήνας, ένα από τους 2 μεγαλύτερους συλλόγους. Είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία αν φανταστείς ότι τώρα, πρώτη φορά μπαίνουμε μέσα, αφήσαμε έξω και το ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΚ. Έμεινα απ' έξω. Ναι, βέβαια, έχασε την έδρα από εμάς. <από μας. laughs> Όχι, δεν την έχασε από εμάς. Δεν πήρε έδρα και δεν πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ έδρα, βέβαια. Δεν κατάφερε. Μας πλησίασε, αλλά δεν μας πέρασε για να πάρει την έδρα. Την προηγούμενη φορά, πριν από ένα χρόνο, είχαμε μεγαλύτερο. Ποιοι πήραν τις υπόλοιπες 6, δηλαδή. Λοιπόν. Οι Δάκηνες της Νέας Δημοκρατίας είχε 2. Ναι. Πήρε 1. Έτσι, έχασε. Την έχασε από εμάς, δηλαδή. Την πήραμε. Μία έδρα έχει. Το ΠΑΜΕ. Άρα έχουμε 3 και οι υπόλοιπες 4 είναι όλοι οι υπόλοιποι αριστεροί ακλεόντα, μαζεμένοι, έχουν φτιάξει ένα τεράστιο σχήμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απ' έξω διότι είναι κάτι άλλο. Εντάξει, δηλαδή οι συνιστώσεις όλες του ΣΥΡΙΖΑ, για να σου το πω απλά, μαζί με την Ανταρσία και μαζί με διάφορους άλλους τελείως αριστερούς, έχουν φτιάξει ένα σχήμα πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό εδώ στην Αθήνα. Και έχουν 4 στους 7. Μάλιστα. Και όλοι οι υπόλοιποι από έναν. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΚ εκτός. Για δεύτερη χρονιά. Εντάξει. Είσαι από τα ιδρυτικά των εθελοντών, των κοπηρατών, συγγνώμη. Ναι. 2012. 2012 ήμουν. Γενάρη. Νέο Φλεβάρι που πήγαμε στον Αριοπάγο. Δηλαδή εκεί εμφανίστηκα εγώ πλέον. Και βάζω την υπογραφή μου για την ίδρυση του κόμματος. Υπήρχαν όμως άλλα μέλη που ξεκίνησαν λίγο πιο νωρίς, 2-3 μήνες πιο νωρίς, που ξεκίνησαν διαδικτυακά να το παλεύουν. Όμως είχαμε κάνει μια προσπάθεια χωρίς επιτυχία και το 6 και το 9 με διάφορους φίλους από το Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών. Το ΑΜΔΑ, το ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο. Είναι εν ενεργεία αυτό. Βέβαια, σαφώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Θα μας τα πεις μετά. Αρκετά μεγάλη. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, και. Ναι. Από τα ιδρυτικά μέλη. Απλά είχαμε κάνει κάτι προσπάθειες και πριν δεν είχαν επιτύχει. Το 12 πέτυχαν. Και προσφάτως έχεις εκλεγεί πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα κόμματα οφείλουν να εκπροσωπούνται σαν τις εταιρείες. Δηλαδή, θέλουν έναν πρόεδρο κατά κάποιο τρόπο για να τα εκπροσωπεί. Σωστά. Πρόεδρος της δικού σας επιτροπής. Άρα έχετε μια ευρύτερη ομάδα. Εμείς είμαστε κατά των πρόεδρων. Βλέπεις, πρόεδροι, όπως λέγαμε και πριν, μεταξύ μας έχουν προβλήματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, γίνονται περσόνες και δημιουργούν προβλήματα στα κόμματά τους και στους πολιτικούς τους χώρους. Εμείς λοιπόν είμαστε εναντίον των πρόεδρων. Είμαστε υπέρ της συλλογικής ευφυΐας. Κανένας πρόεδρος και κανένας δεν μας σώσει αν όλοι μαζί δεν βάλουμε κάτι για να το καταφέρουμε. Συλλογική ευφυΐα είναι ο πρόεδρος μας. Δεν είναι άτομο ουσιαστικά. Για τον νόμο λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ο οποίος και να είναι ο υπόλογος, ο υπεύθυνος. Και ο οποίος, μπας πιδώσει, με την υπογραφή του να δεσμεύει το κόμμα σε διάφορες ενέργειες. Για τον χρόνο που διανύουμε μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή είμαι εγώ. Είναι η δεύτερη φορά που είμαι πρόεδρος της δικού σας. Ναι, είναι η τρίτη χρονιά δηλαδή. Ναι, ουσιαστικά είναι που εκλέγεται. Το κόμμα είχε μία διοικούσα επιτροπή που ήταν στην αρχή η αρχική των μελών που το ίδρυσαν. Μέχρι να πάτε στο πρώτο ιδρυτικό. Να πάμε στο πρώτο ιδρυτικό. Εκεί δεν ήμουν. Mm-hmm. Εκεί ήμουν μέλος απλό. Στο πρώτο ιδρυτικό έβαλε υποψηφιότητα για τη διοικούσα, εκλέχτηκα και για ένα χρονικό διάστημα, επειδή εμείς αλλάζουμε σταδιακά, δεν μένουμε οι ίδιοι. Αυτοί που είναι στη διοικούσα αλλάζουν θέση. Κάποιος είναι πρόεδρος, κάποιος αντιπρόεδρος. Μετά αλλάζουν, γίνονται άλλοι. Αλλά επειδή και αυτό είχε λίγο πρόβλημα, ανά 3 μήνες να αλλάζουμε, γιατί έπρεπε συνεχώς να φτιάχνουμε έγγραφα, να γίναμε γραφειοκράτες, είπαμε για ένα χρόνο, 2 χρόνια είναι η διοικούσα επιτροπή, για ένα χρόνο να είναι κάποιος πρόεδρος, κάποιος αντιπρόεδρος. Τη δεδομένη στιγμή που μάλλον
Θα οδηγήσουμε, θα οδηγήσω, δηλαδή, θα οδηγήσουμε αυτή η δικούς επιτροπή τους πειρατές στις εκλογές, είμαι εγώ. Λες, ε? Έτσι νομίζω. Θα πάμε εκλογές. Ας πάμε και εκλογές. Να πάμε και ένα τραγούδι. Όχι. Όχι ακόμα. Θέλεις, θέλεις, έχεις μια προτίμηση. Για πες μου. Τι θέλεις. Να βάλουμε, επειδή πριν από λίγες μέρες ήθελα να τα ακούσω και δεν πρόλαβα. Έγινα 50 χρονών. Α, να βάλουμε πάλι τον Ρόμπινσον. Το ξέρα. Να κλείσουμε με τον Τόμ. Να βάλουμε το 50. Λοιπόν, όντως, χρόνια σας πολλά και στον αέρα. Και Τόμ Ρόμπινσον, το 50, που δεν είναι από τα πλέον αναγνωρισμένα κομμάτια. Και είναι σχετικά πρόσφατο, δηλαδή δεκαετίας ίσως. Ακριβώς. Λοιπόν, Τόμ Ρόμπινσον, όχι μπαντ. Όχι μπαντ, σκέτο. Εντάξει. What if we live to be 50 and the optimists win by a mile? Supposing we stop the starvation and slaughter and the century ends with a smile. Maybe recycling paper will bring back the forests again. And maybe the five-year-old psychos with knives will grow up to be happy and sane. So give up your cigarettes, work out and study, and carry a bucket of three. We'll live to be rich and 107, unless you know better, unless you know better, unless you know better than me. What if we live to be 50 and help all the weak and oppressed? We'll cancel their debts and no one will expect us to work any harder for less. We'll spend our way out of recession. The West will invest in the East. So hordes of the poor never swarm at our door, demanding a share of the feast. So give up your cigarettes, work out and study, and carry a packet of three. We'll live to be rich and 107, unless you know better, unless you know better, unless you know better than me. Science will beat every fatal. Plutonium's perfectly safe. They'll find a solution to all the pollution. It's only a matter of faith. What if we live to be 50 and the bomb doesn't drop after all, and we never lie destitute, freezing and sick as the mortar shells batter our walls? We'll cheer as our glorious leaders develop new weapons for peace. They'll base a new military laser in space, and the ozone will heal in a week. So give up your cigarettes, work out and study, and carry a bucket of three. We'll live to be rich and 107, unless you know better, unless you know better, unless you know better than me. Γιατί ειδικά το συγκεκριμένο? Είπαμε, αγαπάς τον Τόμ Ρόμπινσον, το έχω καταλάβει. Πολύ, πάρα πολύ. Αλλά γιατί το συγκεκριμένο? Για τα 50 και μόνο ή για το περιεχόμενο? Για το περιεχόμενο. Το άκουγα και όταν ήμουν 40 και περίμενα πότε θα πω 50 για να το ξανακούσω. Ναι, λοιπόν, για... μ' αρέσει ο Τόμ Ρόμπινσον πάρα πολύ. Σχεδόν τα πάντα. Δεν είναι γνωστός, δηλαδή πρέπει να είσαι της ηλικίας μας πάνω κάτω για να το να έχεις ακούσει. Ακούστηκε, όχι πολύ στην Ελλάδα. Πολύ λίγο. Και αρχές αλλά... δεκαετίας, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80. Δεν ξέρω, κάτι μου κόλλησε με αυτόν από μικρό παιδάκι. Τα οργανωτικά τα είδαμε, ενώ το πώς
εν πάση περιπτώσει είστε δομημένοι. Το πώς οι πειρατές διαμορφώνουν τις κεντρικές τους θέσεις ή τις επιμέρους θέσεις, Θανάση, μπορείς να μας το πεις? Mm-hmm. Γιατί το κόμμα των πειρατών είναι μια ομπρέλα ουσιαστικά κομμάτων που δεν ξέρω αν θα ήταν δόκιμη η έκφραση, έχουν κεντρική διοίκηση ή όχι. Η κεντρική γραμμή. Τι εννοείς, κεντρική, πανευρωπαϊκά? Ναι, ναι, πανευρωπαϊκά. Ναι, αναφερόμαστε στην Ευρώπη, στο λεγόμενο PPU. Αλλά νομίζω το ερώτημα ήταν τι γίνεται με την Ευρώπη γενικώς ή πώς αποφασίζουμε εδώ. Καταρχήν, πώς όχι το αποφασίζετε εδώ, θα μας τα πεις. Οι κεντρικές θέσεις, οι κεντρικές αρχές, άμα θέλετε να τις συνοψίσεις σε μια παράγραφο, πάνω στις οποίες είσαστε εναρμονισμένοι και με αυτές δουλεύετε και έχετε ξεκινήσει μάλλον να δουλεύετε και έχετε δομήσει τις επιμέρους τοπικές θέσεις. Λοιπόν, έγινε λίγο ανάποδα αυτό και ευτυχώς που έγινε ανάποδα. Ανάποδα. Δηλαδή, λοιπόν, ιδρύθηκαν σε διάφορες χώρες, νομοποιήθηκαν πειρατικά κόμματα και αυτά λοιπόν τα πειρατικά κόμματα κάποια στιγμή ίδρυσαν το PPI, μέλη δηλαδή των πειρατικών κομμάτων, το Pirate Party International. Ουσιαστικά είναι, όπως λέμε στους σοσιαλιστές, σοσιαλιστική διεθνής, κάτι τέτοιο. Και μετά αποφασίστηκε να φτιάξουμε, και επειδή είχαμε και δύο ευρωβουλευτές, να φτιάξουμε ευρωπαϊκή ομάδα, δηλαδή να έχουμε κοινές θέσεις όλα τα κόμματα της Ευρώπης τα πειρατικά. Κάτι δύσκολο, το οποίο όμως το καταφέραμε το Μάρτι που μας πέρασε. Υπήρξαν περίπου 1,5-2 χρόνια συναντήσεων σε διαφορετικές πόλεις κάθε φορά πειρατών από όλες τις χώρες, για τις περισσότερες, και με τη μορφή του βέτο, δηλαδή έμπαινε ένα θέμα σε συζήτηση και αν όλοι λέγανε ναι, αυτό γινόταν θέση του Ευρωπαϊκού Πειρατικού Κόμματος. Έτσι λοιπόν, βάζοντας βέτο σε ό,τι κάποια χώρα το θεωρούσε περιττό ή δεν το ήθελε, μείνανε αυτά που μείνανε και έτσι λοιπόν φτιάχτηκε το PPU. Το Μάρτι που μας πέρασε έγινε και μια εκδήλωση μεγάλη στις Βρυξέλλες για την ίδρυση. Ήταν και οι δύο ευρωβουλευτές πειρατές τότε εκεί. Τώρα εκλέξαμε ένα βέβαια, δεν έχει σημασία. Πειρατές από όλες τις χώρες. Οπότε έχουμε δηλαδή μια αναφορά στο πειρατικό της Ευρώπης, αλλά κάθε χώρα έχει το δικαίωμα, πέρα από αυτά, δεν μπορεί να πάει κόντρα δηλαδή εκεί, αλλά μπορεί να βάλει τα δικά της ζητήματα που έχει μέσα στα εσωτερικά της. Το σημαντικό είναι ότι μας ενδιαφέρει μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Μια Ευρώπη ίση για όλους. Και όχι μια Ευρώπη όπως είναι αυτή τη στιγμή, που είχαμε μια σχέση με αυτό που εμείς φανταζόμαστε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκτός της Ευρώπης, εννοείται, αλλά θέλουμε μια τελείως διαφορετική Ευρώπη. Δηλαδή και ο Βόρειο Ευρωπαίος και ο Νότιο Ευρωπαίος να έχουν τα ίδια δικαιώματα, για την ίδια δουλειά να παίρνουν τα ίδια χρήματα, να ασχολούνται με τα ίδια πράγματα, να έχουν την ίδια ζωή αν είναι δυνατόν και να μοιράσουμε τις κουλτούρες μας όλοι για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και με τη διαφορετικότητά μας. Γι' αυτό είμαστε και υπέρ της διαφορετικότητας από την άλλη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό είναι ο βασικός σκληρός πυρήνας, αν θέλεις, των θέσεων. Α, το πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Των αρχών οι οποίες διέπουν τις βασικές θέσεις. Οι αρχές μας, η βασική μας αρχή είναι εμείς θέλουμε δημοκρατία. Θέλουμε ελευθερία. Θέλουμε συμμετοχή των πολιτών. Αν είναι δυνατόν καθημερινή συμμετοχή. Άμεση δημοκρατία, κατά κάποιο τρόπο. Μια μορφή. Μια μορφή συμμετοχικής ψηφιακής δημοκρατίας. Μπορούμε να το κάνουμε. Βάζετε και τον παράγοντα της τεχνολογίας. Δηλαδή, ναι, εννοείται. Όπου μπορεί να υπάρξει τεχνολογία. Mm. Δηλαδή, χθες συζητούσα με δύο φίλους, τρεις, και με έπαιρνε ένας, με έπαιρνε άλλος. Χαλασμένο τηλέφωνο. Μου λέει, πώς μπορούμε να μιλήσουμε όλοι μαζί. Mm. Ωραία. Ένα, ας πούμε, Google Hangout. Για να μην πω το δικό μας το ψηφιακό μέσο, που δεν το ξέραν οι άνθρωποι αυτοί. Εμείς έχουμε πολύ ωραία πράγματα όταν συνεδριάζουμε. Δεν έχει κανένας αυτό που κάνουμε εμείς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιείτε δικές σας πλατφόρμες, δηλαδή. Βεβαίως. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε κάποια πράγματα που δεν τα χρησιμοποιεί κανείς. Γι' αυτό και μπορούμε να πούμε ότι αυτά που συζητάμε και οι αποφάσεις μας είναι και πεντακάθαρες, ξεκάθαρες και προσβάσιμες από όλους. Καταρχήν, έχουμε ένα φόρουμ στο κόμμα μας που μπορούν να το διαβάσουν όλοι. Δεν είναι κρυφό τίποτα. Μπορεί να το διαβάσουν όλοι. Απλά στον χώρο των μελών μπορούν να γράψουν τα μέλη. Αλλά και οποιοδήποτε τυχαίος που μπορεί να μπει στο φόρο μπορεί να διαβάσει τι λέμε. Ακόμα και σε θέματα κομματικά. Δεν μπορεί να γράψει όμως εκεί. Κρατάτε ακουστικό υλικό, το είναι ήδη πρακτικό. Θα φτάσουμε εκεί. Okay. Εδώ μιλάμε για το φόρουμ του κόμματος. Έτσι. Που εκεί γίνεται μια συζήτηση.
μια ασύγχρονη συζήτηση. Ανοιχτό διάλογο λοιπόν. Πολλά κόμματα έχουν φόρουμ απλά. Εμείς τα έχουμε όλα ανοιχτά, μπορούν να διαβάσουν όλοι και μπορούν να γράψουν όλοι πλην του χώρου του κόμματος. Τώρα τις συνεδριάσεις που κάνουμε, επειδή τα μέλη μας είναι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, δεν θα καθίσουμε ας πούμε, για να αποφασίσουμε κάτι, να συζητήσουμε κάτι, πότε θα βρεθούμε στην Αθήνα ή ξέρω πότε θα βρεθούμε κάπου. Γιατί αυτή τη στιγμή η Διοικούσα Επιτροπή έχει μέλη Χαλκίδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σύρο, είχε Πρέβεζα, έχει Πελοπόννησο, Αχαΐα. Λοιπόν, εμείς συνεδριάζουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες. 10 μέλης, 12 μέλης. 7 μέλες. 7 μέλης, ναι. Λοιπόν, συνεδριάζουμε κάθε 15 μέρες περίπου. Την Κυριακή έχουμε συνεδρίαση το μεσημέρι. Μάλιστα, την κάνουμε μεσημέρι γιατί ένα μέλος μας, της Διοικούσας δηλαδή, βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και είναι βράδυ αν το κάναμε θα ήταν για αυτόν ξημερώματα. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο που λέγεται Mumble, μια πλατφόρμα που την έχουν όλα τα πειρατικά κόμματα και έχουμε το δικό μας κομμάτι, το πειρατικό της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν ένα προγραμματάκι κατεβάζουμε το ίντερνετ, συνδεόμαστε, το κάνουμε εγκατάσταση για οποιοδήποτε λειτουργικό, υπάρχει για όλα. Ανοιχτό λογισμικό, σαφώς. Και από εκεί πέρα, χρησιμοποιώντας αυτό, συνδεόμαστε και κάνουμε συζήτηση. Συζήτηση μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε, δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος που δεν ανήκει στη Διοικούσα την ώρα που γίνεται η συνεδρίαση της Διοικούσης Επιτροπής. Την ώρα που γίνεται μια γενική συζήτηση, μπορεί να μπει οποιοδήποτε να μας μιλήσει και να συζητήσουμε ό,τι θέλει. Όλη η συζήτηση επίσημη της Διοικούσης Επιτροπής καταγράφεται, ηχογραφείται εκείνη τη στιγμή που γίνεται. Και μετά από λίγες ώρες βγαίνει ολόκληρη στο wiki μας, στο διαδίκτυο που μπορεί κάποιος να μπει, ο οποιοδήποτε να την ακούσει. Το τι είπαμε, το τι δεν είπαμε, το τι βριστήκαμε, μπορεί καμιά φορά. Το τι να είπαμε κάποιο άσχημο, κάτι καλό, κάτι που δεν θέλαμε να το ακούσει κάποιος άλλος. Για μας όλα είναι ανοιχτά. Και επίσης, όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων μας είναι και αποφάσεις μας είναι ελεύθερες στο wiki μας να μπει, να δει ο οποιοδήποτε τι συζητήσαμε και τι αποφάσεις πήραμε, ποιος αποφάσισε τι, ποιος είπε τι, ποιος δεν είπε τι. Είναι όλα ανοιχτά. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Ακόμα και αυτό που μπορεί να μην αρέσει θα το πούμε, διότι έτσι είμαστε. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για άμεση δημοκρατία, μιλάμε για μια μεγάλη δημοκρατία, εγώ θα έλεγα, ένα μεγάλο εύρος δημοκρατίας. Όπως επίσης και το ότι χρησιμοποιούμε για να πάρουμε αποφάσεις για διάφορες θέσεις που έχουμε μέχρι τώρα, χρησιμοποιούμε το ψηφιακό μας εργαλείο, το Liquid Feedback, το οποίο τι είναι, ουσιαστικά μια ρευστός τρόπος αποφάσεων. Δηλαδή, κατεβάζει κάποιος μια πρόταση και λέει αυτό, ας πούμε, θέλω να γίνει θέση του κόμματος. Έτσι κατεβάζει κάποιο μέλος μας. Από εκεί και πέρα μπαίνουν τα υπόλοιπα μέλη, βλέπουν αν τους ενδιαφέρει αυτό το οποίο κατέβασε και αν υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό το πράγμα συνεχίζει. Μπορεί κάποιος άλλος να πάρει την πρόταση αυτή, να την αλλάξει λίγο, να την κάνει λίγο διαφορετική, να μπει ένας τρίτος να την κάνει ακόμα πιο διαφορετική και κάποια στιγμή ξεκίνησε μια πρόταση Α, να καταλήξει μια πρόταση να γίνει 7Α και αυτή θα μπει σε ψηφοφορία μετά και θα γίνει θέση του κόμματος. Άρα λοιπόν συμμετέχουμε όλοι στην διαμόρφωση, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αποφασίσει. Κάποιος προτείνει, οι υπόλοιποι συνδιαλέγονται και η απόφαση είναι κοινή. Είμαστε ίσως το πιο δημοκρατικό κόμμα που μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή. Ίσως γιατί αξιοποιείται πλήρως και τα εργαλεία που διαθέτει, τα σύγχρονα, τα επίκεια της επικοινωνίας και δεν φοβάστε από εκεί και. Όχι, δεν φοβάστε τη δημοσιότητα. Τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα θέμα που θα μπει σε μια διαδικασία μη δημοσιοποίηση. Οτιδήποτε έχει συζητηθεί. Ναι. Είναι καταγεγραμμένο. Βεβαίως. Τα πάντα. Τα πάντα. Αυτό ισχύει σε όλα τα κόμματα. Βλέπω 15 από 15 χώρες το 2014 κατέβηκαν στις ευρωεκλογές. Ισχύει σε όλα όσα έχουν κατέβει εν πάση περιπτώσει, τα 15 και όσα υπάρχουν είναι οι ίδιοι κανόνες λειτουργίας. Σαφώς, ναι. Αυτό είναι στα πλαίσια αυτού που ρώτησα στην αρχή, το πώς δομείται, πώς οργανώνεται, ποιες αρχές καταρχήν, μας τις απάντησες χοντρικά. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, σε επίπεδο χώρας, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι η αξιοποίηση των μέσων. Mm-hmm. Τα μέσα είναι περίπου σε όλα τα κόμματα ίδια. Σωστά. Έτσι. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν. Όχι. Είναι πλατφόρμες που. Η ίδια πλατφόρμα είναι. Ναι. Απλά έχουμε εμείς το κομμάτι μας ως χώρα. Ναι. 15 χώρες λοιπόν από το 2009 και τη Σουηδία και την Γερμανία. Βέβαια είχε πάρει, βλέπω, ένα εκπληκτικό 7,13 το 2009 στη Σουηδία. Στη Σουηδία. Και είχε κλέξει τους δύο. Ξέρεις τι γίνεται μετά, έπεσε αυτό το ποσοστό εκεί. Έπεσε. Τσακωθήκαν. Στο 2,23, ναι. Τσακώνονται. Ακόμα και στη Σουηδία. Ακόμα και στη Σουηδία τσακώνονται δυστυχώς.
είχαν εσωτερικά προβλήματα, αυτό είναι κακό, δεν μπορούν. Ξέρεις, όταν κάποιοι γίνονται γνωστοί, μετά αρχίζουν έρηδες τα γνωστά διάφορα. Αν γίνετε εσείς γνωστοί, φοβάσαι ότι θα γίνει κάτι. Είχατε εμείς και εσείς μια διάσπαση? Όχι, καμία διάσπαση. Α, δεν είχατε? Όχι, όχι, καμία διάσπαση. Α. Απλά είχαμε έναν τύπο ο οποίος ήταν ιδρυτικό μέλος. ο οποίος, επειδή δεν πέρναγε το δικό του, δεν ξέρω τι κόλλημα είχε, κάποια στιγμή πήγε στα όργανα, δηλαδή έχουμε και Επιτροπή Διαιτησίας, και πριν πει ότι παρετούμε γιατί δεν σας αντέχω, γιατί θέλετε όλα να είναι με τρόπο τελείως δημοκρατικό, ενώ εγώ θέλω και μερικά πραγματάκια λίγο διαφορετικά, τον παρετήσαμε, τον διαγράψαμε. Okay. Και αυτός τώρα θύμωσε, εντάξει, και έκανε διάφορα. Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα πειρατικό δεύτερο κτλ. Τίποτα. Εκμεταλλευόμενος κατά κάποιο τρόπο λογότυπα κλπ. Ναι, και... κάτι. Εντάξει, πέντε άτομα ουσιαστικά μάζεψε. Ναι. Πέρασαν δύο χρόνια από τότε, ένα μισό χρόνο. Τρία άτομα είναι νομίζω τώρα. Γιατί οι δυο ζήτησαν να ξαναγυρίσουν πίσω, γιατί τον ένα τον ξαναγράψαμε. Εντάξει. Χαζομάρες. Πάντως, όποιος δεν αντέχει την πολλή δημοκρατία, ας πάει σπίτι του. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Βλέπω λοιπόν ότι στις 15 αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες, για τις ευρωεκλογές πάντα, η Γερμανία, είπαμε, εξέλεξε το ένα και μοναδικό που υπάρχει. Και είναι στην ομπρέλα. Τζούλια Ρέντα. Ναι, και η οποία είναι στην ομπρέλα των οικολόγων. Δηλαδή της, ναι, επειδή δεν έχουμε πολλούς ευρωβουλευτές. Ακριβώς. Αναγκαστικά πρέπει να είμαστε μια ομάδα. Οπότε είναι οι πειρατές, Pirates και οι Echo Greens. Και οι Free Alliance. Τελείως ανεξάρτητοι. Ναι. Όλοι αυτοί είναι μια ομάδα. Βλέπω εντυπωσιακό ποσοστό στην Τσεχία. Τσεχία πήγαμε πολύ καλά. Εντυπωσιακότατο. Καλά, το Λουξεμβούργο είναι και μεγέθους. Αλλά εντυπωσιακό και το Λουξεμβούργο, έτσι. Ναι, και επίσης στις. Σλοβενία. Σλοβενία. Στις βουλευτικές στην Ισλανδία έχουμε δύο βουλευτές Ισλανδούς. Mm-hmm. Πολύ δυναμή η Ισλανδία, πάρα πολύ. Για κάτι λοιπόν που πρακτικά μοιάζει να έχει δομηθεί. Ουσιαστικά δομηθεί, έτσι, γιατί το 2014 δεν μας είπες τώρα πριν μερικούς, πριν 6-7 μήνες, δεν έγινε ναι. Δεν γίνανε. Ναι, ναι, ναι. Οι συναθρήσεις σας και οι συζητήσεις σας. Κράτησαν κατά... μήνες. Ναι. Έγινε και στην Αθήνα το Athens Delegation. Ναι. Δηλαδή, μαζευτήκαμε εδώ και κάθε μήνα και σε άλλη πόλη. Αλλά ουσιαστικά μετράτε σε σκληρό πυρήνα. Δεν λέω πότε δημιουργήθηκε και πώς ξανακτίζεται. Ναι. Μιλάω αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι. Ένα συνεκτικό σχήμα. Έτσι. Ναι, είναι ναι. Κάποιων μηνών. Αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι εντυπωσιακά. Ναι, είναι καλά νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες σε αυτές τις χώρες Ευρώπης ψήφισαν πειρατές. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Είναι μεγάλο. Δεν σκεφτόμουν διαβάζοντας. Mm-hmm. Σκεφτόμουν σήμερα. Έβλεπα τον καινούριο. Το καινούριο νόμο που ψηφίζεται και στερά στην Ισπανία, ο οποίος ουσιαστικά. Ο Γκάγκλο, όπως λέγεται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πόσες δεκαετίες πίσω μας γυρίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Μάλλον δεν υπήρχαν κιόλα εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν. Υπήρχαν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα με άλλο τρόπο, αλλά με την επιβολή του προστίμου. Νομίζω ότι μας γυρίζουν μπροστά. Έχεις δίκιο. Σε αυτό που θα δούμε. Έχεις δίκιο. Μας γυρίζουν πίσω, το είπα, καταλαβαίνεις με ποιο τρόπο. Επί της ουσίας. Βλέποντας αυτό, που είναι των πραγμάτων, είναι περιορισμός της ελευθερίας, έτσι, mm-hmm. ελευθερίας έκφρασης, αν μη τι άλλο. Δηλαδή, δεν θα μπεις να διαμαρτυρηθείς σε μια τράπεζα, έτσι, γιατί θα σου επιβάλλω πρόστιμο. Δεν θα με βγάλεις φωτογραφία ή δεν θα με καταγράψεις, και θα σου γιατί αν σε πιάσω θα σου επιβάλλω καταρχήν πρόστιμο. Καταρχήν λόγω, πρόστιμο. Έτσι. Βλέποντας όλα αυτά. Και εδώ θα έρθουν αυτά. Ή μάλλον θα προσπαθήσουν να έρθουν εδώ. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ο εντός εισαγωγικών πόλεμος θα μεταφερθεί στο διαδίκτυο πλέον. Έξω στους δρόμους έχει τελειώσει. Η γνώμη είναι αυτή. Άρα εκεί η μόνη. Αντιλείς το συμπέρασμα αυτό και από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αντιδράσει και εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, η οποία ήταν μειωμένη πια αποτελεσματικότητας, κυρίως. Σε κάποιες περιπτώσεις κομματικής ίσως. Και αυτό, ακόμα και, όλο, και το κίνημα του 11 με το, στο Σύνταγμα. Τον αγανακτισμένο. Τον αγανακτισμένο πάνω πλατεία. Καπελώθηκε πάνω πλατεία, κάτω πλατεία, εντάξει. Δεν έχουν φέρει όλοι έχουν μείνει να απορούν. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν για να διαμαρτυρηθούν? Τίποτα, δεν πρέπει να διαμαρτυρηθεί κανένας. Λοιπόν, τα πράγματα θα λυθούν πάρα πολύ εύκολα όταν τους αντιμετωπίζεις όλους αυτούς με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, όχι με άλλο τρόπο.
θέλει τον ίδιο τρόπο. Τι θα βάλεις? Bloodhound Gang. Ακριβώς αυτό ήθελα. Ακριβώς. Ωραία, συμφωνήσαμε. Γιατί δεν παίζει? Everybody here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air.
Μάλιστα. Που είχαμε μείνει και στην Ισπανία. Mm-hmm. Ποντέμος, τι είναι, γίνεται. Ποντέμος. Ναι, τι γίνεται με αυτό. Ξέρω εγώ. ΣΥΡΙΖΑ του δρόμου. Τίποτα. Εντυπωσιακό όμως, ε. Εντάξει, δηλαδή να έχει τέτοια δύναμη υποτίθεται η Ποντέμος και να περνάνε τέτοια πράγματα. Είδα και κάτι σκηνούλες με κάτι γριές που τους βγάζανε τα σπίτια, τους τα παίρνουν. Ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει. Είναι πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμα εδώ, βέβαια, και γι' αυτό ίσως έχουν ενεργοποιήσει σχήματα σαν τους Ποντέμους να αποκτήσουν αυτή την δύναμη. Και γι' αυτό περνάνε και τους νόμους. Ο κόσμος θα σηκωθεί όταν σου ανοίγουν την πόρτα, σε βγάζουν έξω, σου ρίχνουν και μία στον κρόταφο για να μην μιλήσεις και να τελειώνει η υπόθεση. Τότε μπορεί κάποιος να μιλήσει. Μέχρι τότε θα μιλάνε λίγοι. Και πίστεψέ μου ότι οι πειρατές θα μιλάνε, διότι οι πειρατές δεν χρωστάμε σε κανέναν. Δεν έχεις δάνεια, ναι. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω πράγματι. Ούτε εγώ έχω δάνεια. Λοιπόν, αυτή είναι μεγάλη ελευθερία. Ναι, πράγματι. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν να μας δημιουργήσουν βαρύδια στα πόδια, έτσι, κάθε μήνα. Κάτι καινούριο βρίσκουν, πρέπει να πληρώσουμε. Δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να πληρώσουμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σίγουρα θα πληρώσουμε αυτό που λέγεται μάλλον η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω κατά πόσο πια θα είναι ελεύθερη. Ξέρεις, είχα μια... Δεν υπάρχει περίπτωση να είχα ένα προβληματισμό σε προσωπικό επίπεδο. Βλέποντας να αναπτύσσεται και τον τρόπο που αναπτύσσεται όχι στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο το διαδίκτυο, μιλάμε για χρόνια πίσω, δηλαδή ρίξαν τη μουσική σαν ένα κερασάκι, ξεμπρόσαν σαν ένα καροτάκι. Mm-hmm. Α, ελεύθερη μουσική, θα πάμε όλοι στη μουσική. Μετά ρίξαν τις ταινίες. Δηλαδή η πραγματική διάδοση του διαδικτύου έγινε γιατί υπήρξε η ελεύθερη εντός εισαγωγικών, παράνομη, αλλά χωρίς περιορισμούς, διακίνηση της πνευματικής εργασίας. Έτσι το βλέπα εγώ τουλάχιστον. Όχι, που οδηγούσε τον άλλο. Λέει, θα μπω, θα γραφτώ, θα βάλω ίντερνετ στο σπίτι μου για να κατεβάζω τα τραγούδια, να κατεβάζω τις ταινίες. Ήταν βασικός παράγοντας. Δεν είναι έτσι. Είμαι σίγουρος δεν είναι έτσι. Μπορεί κάποιοι να το κάνουν αυτό, ναι. Δεν είναι τυχαίο τώρα εμείς που εδώ στην Αθήνα έχουμε το Μητροπολιτικό Δίκτυο, αυτό το ΑΜΔΑ. Ξέρω, 20.000 μέλη, δεν ασχολούνται και πολύ τελευταία. 20. Και δεν έχουν ενωθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους με κόστος, έτσι. Μιλάμε ότι είναι όλοι 24 ώρες υπολογιστές που δουλεύουν. Μιλάμε ότι είναι κεραίες ταράτσες που θέλουν συντήρηση. Μιλάμε ότι είναι δουλειά όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι αστείο. Σε τελείως ιδιωτική πρωτοβουλία, κάποια στιγμή ήταν 3 άτομα, τώρα είναι 20.000. Ξέρω, 15. Πώς είναι, ενεργοί. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό για να ανταλλάξουν αρχεία. Και στην τελική ανάλυση, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι και κακό να ανταλλάξει το αρχείο. Αλλά για μένα δεν είναι κακό. Απλά ήταν σαν μια μορφή κίνητρο. Όχι. Εντάξει, είμαστε λάτρεις της τεχνολογίας πολύ. Αυτοί δηλαδή που το ξεκινήσαμε, ας πούμε, κυρίως, γκατζετάκιδες. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, εντάξει, θέλουν να δουν, να μπουν, να διαβάσουν, να χαζέψουν. Λίγοι είναι αυτοί πια που θα καθίσουν να βάλουν ίντερνετ σπίτι τους για να τραβήξουν μια ταινία που δεν ξέρουν οι περισσότεροι να το κάνουν. Το έχουν δυσκολέψει και παραπέρα. Πρέπει να κατεβάσεις ταινία, πρέπει να βρεις υπότιτλους, να τους κολλήσεις, να κάνεις. Δεν νομίζω. Πάνε, πληρώνουν εκεί 30 ευρώ, 50 ευρώ, βάζουν μια μικρή διαφήμιση και έχουν τηλεόραση, έχουν ταινίες, έχουν ποδόσφαιρο. Τα συγχαίρω εγώ όλα αυτά, πάντως, να σου πω την αλήθεια. Μάλιστα. Να σου ολοκληρώσω όμως τη σκέψη μου. Και θέλω λίγο να με βάλει σε μια τάξη. Mm-hmm. Είχα λοιπόν την εξής προσέγγιση που το ανοίγουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς το μέλλον ή στην πληροφορία είναι το διαδίκτυο, είναι το παρόν και θα είναι και το μέλλον σε κάθε περίπτωση. Αλλά όπως όλα τα συστήματα, όταν θέλει όλα τα μέσα, όταν θέλετε ένα σύστημα να τα ελέγξει, έτσι, πρώτα τα κάνει να είναι αναγκαία στην καθημερινότητα. Σωστά. Και σε δεύτερο χρόνο έρχεται και τα κλείνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ελευθερία. Όχι απόλυτη, όχι η ελευθερία που είχε πριν μερικά χρόνια στο διαδίκτυο. Έτσι, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί. Πάρα πολύ. Έχουν πέσει τα ντόρετα και πολλά ελληνικά, τα έχουν κλείσει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Έχει περιοριστεί δηλαδή η πρόσβαση σε αυτή του είδους την ελεύθερη διακίνηση. Σίγουρα σε κάποιες χώρες το ίντερνετ περνάει μέσα από ένα φιλτράρισμα της ροής της πληροφορίας. Παρακάπτονται όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο. Για τους πολλούς όχι. Ας μας ρωτήσουν εμάς τους λίγους να ας πούμε τον τρόπο. Αυτό είναι το θέμα. Και μην ξεχνάς ότι πάντα οι λίγοι είχαν πρόσβαση στην πληροφορία. Ναι. Οι περισσότεροι όμως είχαν στην κυρίαρχη πληροφορία. Οι περισσότεροι στην τηλεόραση θα κάτσουν. Κάποτε στην εφημερίδα θα πηγαίνανε.
τώρα είναι στο διαδίκτυο. Συγγνώμη, όταν ξεκίνησε η τηλεόραση, πληρώναμε τότε ή όχι? Ή έγινε αναγκαία, βάλαν όλοι και τώρα λέει πληρώστε, ας πούμε. Έτσι έγινε. Πάντα έτσι δεν γίνεται. Ξέρω. Λίγο ελεύθερα. Ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα, ήμουν μικρός πολύ. Το είναι, την πρόλαβα σε 60. Βέβαια την πρόλαβα, ναι. Το θυμάμαι. 6 με 10. Όχι, πρέπει να, ήταν από, να πληρώναμε από τότε του λογαριασμού. Δεν το θυμάμαι. Όχι, δεν πληρώναμε. Ναι, ναι. Δεν πληρώναμε. Εντάξει, ούτε και εγώ. Αυτό δεν θυμάμαι. Αλλά. Ναι, τελικά δεν υπάρχει ελευθερή πρόσβαση στην πληροφορία χωρίς να πληρώνεις. Ε. Όχι. Πάντως η πληροφορία είναι δύναμη όμως. Η γνώση είναι δύναμη. Και η πληροφορία είναι δύναμη. Δηλαδή, όποιος έχει τις πληροφορίες για κάτι και μπορεί να τις χειριστεί κατάλληλα, έχει δύναμη. Τελικά. Άρα, εσύ είσαι αισιόδοξος δηλαδή ότι η ανατροπή που όλοι έχουν στο μυαλό τους αυτή τη στιγμή θα έρθει μέσα από την έξυπνη χρήση του διαδικτύου, των μέσων εν γέννη τεχνολογικών? Καταρχήν είμαι σίγουρος ότι θα έρθει η ανατροπή. Αυτό είναι δεδομένο. Επίσης είμαι σίγουρος ότι η ανατροπή δεν θα έρθει με τους τρόπους που ήρθε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή από τον δρόμο. Όχι, από τα κινήματα των δρόμων και τα λοιπά. Δεν θα έρθει από εκεί. Όπως επίσης και δεν θα έρθει από κάποιον πόλεμο, ξέρω εγώ, όπως μου είπες πριν. Θα έρθει σε ανύποπτο χρόνο από ανύποπτους ανθρώπους που θα συναντηθούν εκεί που κανείς δεν το περιμένει. Και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό, ναι, όντως είναι οι τεχνολογίες. Δεν θα είναι όμως τεχνολογική ανατροπή, θα είναι πραγματική ανατροπή. Αλλά εντάξει, εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Εννοείς ότι θα γίνει αξιοποίηση των μέσων, θα δημιουργηθεί όλος αυτός ο αναβρασμός, η κρίση. Εντάξει, είμαστε σε επίπεδο τώρα οικονομικής, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αυτή δημιουργεί τα δεδομένα κλπ. Θα υπάρξουν κάποια άλλα δεδομένα που θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία, θα γίνουν όσα είναι να γίνουν και μετά θα περάσουμε στο ένα επόμενο στάδιο για το οποίο είσαι αισιόδοξος. Και το βλέπεις για μετά από πόσα χρόνια. Έτσι. Το έχεις βάλει στο μυαλό σου χρονοδιαγραμματικά. Σε μια δεκαετία, την δηλαδή. Την απόλυτη ισορροπία του καλού, ας πούμε. Ναι, σε καμία εικοσαετία. Όχι, λιγότερο. Δεν νομίζω ότι θα πάρει παραπάνω από 10-12 χρόνια όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Για να ισορροπήσει και να γυρίσει τελείως ανάποδα από αυτό που ζούμε τώρα. Ναι. Δεν μπορεί και να. Δηλαδή δεν. Θα είναι παγκόσμιο γεγονός καταγεγραμμένο τόσα χρόνια να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Μην ξέρω τι να πω. Ναι. Πάνω κάτω στα ίδια πλαίσια κινούμαστε στο σκεπτικό μας. Σίγουρα τα δύσκολα είναι μπροστά μας, έτσι. Ναι. Είναι, ναι, σίγουρα. Κοίταξε να δεις, όταν κάνεις κάποια. Το λέω γιατί όλοι πουλάνε ελπίδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, όταν κάνεις βήματα πίσω και δεν προσπαθείς να κάνεις και κάποιο βήμα μπροστά, θα κάνεις όλο και βήματα πίσω. Θα δώσεις το δικαίωμα στον άλλο να σε σπρώχνει κι άλλο. Αν αρχίσεις και κρατάς και τον σπρώχνεις κι εσύ, τότε ίσως σταματήσει να σε σπρώχνει και να κάνεις βήματα πίσω. Εμείς δυστυχώς ως χώρα, για να πάμε στη χώρα μας, κάνουμε μόνο βήματα πίσω. Έχουμε δώσει τα πάντα, ό,τι ζητήθηκε, από όποιον ζητήθηκε, για να βρισκόμαστε μετά από 5 χρόνια, αν και δεν μου αρέσουν οι πολιτικές ή οικονομικές αναλύσεις, μετά από πόσα χρόνια κρίσης, 5 χρόνια κρίσης, 4-5, ξέρω εγώ, να ξαναμιλάμε 7. Για Brexit, 7, πόσα είναι, εντάξει. Από 7. Τότε που έγινε αντιληπτή, ναι. Που ξεκίνησε, λοιπόν, είναι 7. Αφού λοιπόν έχει γίνει μια απίστευτη αφέμαξη των χρημάτων των Ελλήνων, εν πάση περιπτώσει, και έχουν πάει κάπου και δεν υπάρχουν πλέον εδώ, δεν κυκλοφορούν χρήματα στην αγορά. Έχουμε φτωχύνει όλοι πάρα πολύ συγκριτικά με αυτό που ήμασταν κάποτε. Ξανασυζητάμε πάλι ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Brexit, το ελληνικό. Δηλαδή, τι πληρώσαμε? Δηλαδή, εμείς όλοι βάλαμε μια πλάτη σε τι? Αν βάλαμε. Άλλοι βάλανε με χαρά την πλάτη. Άλλοι την βάλανε με δυσκολία την πλάτη. Άλλοι δεν θέλανε να βάλουν πλάτη, αλλά αναγκαστήκανε. Όλοι αυτοί που βάλαν πλάτη, λοιπόν, σε τι πράγμα βάλαμε πλάτη? Στο να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο μετά από 5 χρόνια. Αυτό είναι απίστευτη αποτυχία. Είτε σκεμμένη είτε λάθος χειρισμών, είναι το απίστευτο, να το πω εγώ έτσι, λάθος πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται αυτή τη στιγμή. Αυτή η χώρα λοιπόν τι έχει κάνει? Δηλαδή έχει έναν φτωχό, πλέον ταλαιπωρημένο λαό, και είναι στο ίδιο σημείο και ίσως και σε χειρότερο. Να μην πω εγώ σε χειρότερο, να πω στο ίδιο σημείο. Πάλι συζητάμε δηλαδή τα ίδια πράγματα. Ή μας τρομάζουν οι μπαμπούλες, όπως ξέρω εγώ το 12, ότι άμα βγει άλλο κόμμα, ξέρω εγώ, και δεν βγει ο Μπένι και δεν ξέρω ποιος άλλος, και ο Σαμαράς,
θα έχουμε, την άλλη μέρα δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε πετρέλαιο, δεν θα έχουμε, ξέρω εγώ, και αέρα μπορεί να μην είχαμε, δεν ξέρω τι, αυτό έχουμε πάλι. Δηλαδή έναν εκφοβισμό, βλέπουν ότι δεν τους βγαίνουν οι έδρες για τον πρόεδρο και έχουμε πάλι, φοβίζουν την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, πάντως εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε όλο αυτό. Εγώ θέλω όλο αυτό το πράγμα με τρόπο τελείως ειρηνικό να το ανατρέψω και νομίζω ότι θα το ανατρέψω κι εγώ και οι φίλοι μου και οι συνεργάτες μου και οι υπόλοιποι πειρατές και οι σύμμαχοι, να πούμε και αυτό. Νομίζω ναι, μόνο έτσι, τελείως έτσι, δεν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο αλλιώς. Είπες κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό. Τα πάντα στη ζωή είναι θέμα συγκυριών, θέμα συμπτώσεων. Το πως κάποιοι δρόμοι οι οποίοι βρίσκονται σε μια διαφορετική πορεία ο καθένας, κάποια στιγμή έρχονται και συγκλίνουν. Αυτοί λοιπόν, αυτοί οι δρόμοι κάποιων ανθρώπων μπορεί να συγκλίνουν και να δημιουργήσουν αυτή την κρίσιμη μάζα. Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κατά, της άποψη, κατά την άποψή σου των ανθρώπων αυτών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την κρίσιμη μάζα ανατροπής? Δεν μιλάω πολιτικά αυτή τη στιγμή, μιλάω ανθρώπινα. Ανθρώπινα. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα θέλουν να βλέπουν γύρω τους την αδικία. Θα θέλανε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Δηλαδή, περισσότεροι από εμάς, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά στη χώρα μας ή ξέρω εγώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά που συμβαίνουν, αν μιλήσω μάλλον για τον εαυτό μου καλύτερα, θα ήμουν σπίτι μου με την οικογένειά μου και θα άκουγα τη μουσκούλα μου, θα πίνω ένα χαλαρωτικό έτσι ποτό και θα διασκέδαζα τη ζωή μου και δεν θα ήμουν όλη μέρα στο τρέξιμο για να μπορέσω να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου, να αφυπνίσω τους συμπολίτες μου, να βρω τρόπους να δημιουργήσω αυτό το οποίο θα ανατρέψει όλο αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα. Θα ζούσα μια τελείως διαφορετική ζωή. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ τι θα έκανα, θα ήμουν τώρα εδώ και θα έκανα μια άλλη είδους εκπομπή, ας πούμε. Ή θα ασχολούμαι με τα χόμπι μου. Τα έχω παρατήσει αρκετά χρόνια για να μπορέσω να δώσω ένα στίγμα αυτή τη στιγμή για να βρω και άλλους ανθρώπους που σκέφτονται σαν για μένα και όλοι αυτοί μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι μας αξίζει. Δεν νομίζω ότι. Δεν σκοπεύω να περάσω την υπόλοιπη μου ζωή σε αυτή την απίστευτη κατάσταση που ζω τώρα. Και εγώ και οι υπόλοιποι. Έχεις παιδιά? Ναι. Μεγάλα. Έχω ένα παιδί το οποίο πηγαίνει πέμπτη δημοτικού και ένα άλλο παιδάκι το οποίο πηγαίνει στο γυμνάσιο. Τρίτη γυμνάσιο. Πολύ να σου ζήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχοντας αναπαράγει το είδος λοιπόν, έχεις μια ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Σαφώς. Αυτός είναι τεράστια ευθύνη. Έτσι. Τουλάχιστον αυτό με ενεργοποίησε και με έριξε στην πολιτική. Γιατί κακά τα ψέματα, οι συλλογικότητες κλπ. Κλπ. Είναι κάτι άλλο, αλλά όπως και εσύ σωστά περιέγραψες, να ασχολείσαι με την πολιτική και όχι τη μικροπολιτική και χωρίς μάλιστα να έχεις και. Πώς να το πω τώρα, μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου ή για. Όχι, καμία ιδέα. Αφιερώνεις χρόνο, αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο. Και δεν το βλέπεις φιλμιστικά. Το βλέπεις ό,τι μπορείς να κάνεις για αυτή την, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, για αυτή την ανατροπή. Έτσι, την οποία ας ηγείται κάποιος άλλος. Ας είναι η ομάδα, όπως εσείς βλέπετε τους πειρατές. Ας είναι η συλλογική ευφυΐα. Η συλλογική ευφυΐα, ακριβώς. Και όχι ο θεόσταλτος, ο θεάστελτος και πεφωτισμένος ηγέτης. Ακριβώς. Γιατί όλοι αναρωτιούνται πού είναι αυτός και πού θα μας πάρει και θα μας πάει. Καϊκάμε, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Έτσι. Όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε ένα τεράστιο μυαλό. Ολικό εγκέφαλο. Ολικό εγκέφαλο, για να μπορέσουμε να πάμε τα πράγματα μπροστά. Αλλά αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι πολίτες όμως. Δηλαδή βλέπεις πάλι ότι αναπαράγονται ο Α, ο Β, ο Γ, αυτός θα μας σώσει, αυτός είναι ο ηγέτης που θα έρθει. Εκείνος είναι τεράστιο λάθος να σκεφτόμαστε έτσι. Ξέρεις τι, αυτό το σκέφτονται έτσι τεμπέληδες που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Λέει, θα έρθει αυτός και θα τα κάνει όλα για μένα. Και εγώ θα κάτσω στον καναπέ μου και δεν θα κάνω τίποτα. Αυτό είναι του τεμπέλη η σκέψη. Η σκέψη του ανθρώπου που θέλει να κάνει κάτι, που δεν έχει και τη λόξα να είναι όλη μέρα στους δρόμους και να τρέχει και είναι ότι θα βάλω εγώ αυτό που ξέρω καλά, θα βάλεις και εσύ αυτό που ξέρεις καλά, και ο τρίτος και ο τέταρτος, και θα φτιάξουμε λοιπόν ένα πράγμα καλό. Και αυτό λοιπόν θα έχει αποτέλεσμα. Απαλλαγμένο από το εγώ μας. Προφανώς.
γιατί το, ένας από τους βασικούς παράγοντες που δεν περπατάνε τα πράγματα είναι τα υπερεγώ, όπως λέω εγώ. Ακριβώς. Δηλαδή ο άλλος σου λέει εγώ είμαι ο καλύτερος, εγώ είμαι ο πιο αναγνωρίσιμος, εγώ είμαι κάτι άλλο, εγώ. Εμένα με έχεις ανάγκη για να είμαι μπροστά. Νομίζω ότι έτσι δεν πάμε πουθενά. Όχι. Λοιπόν, άρα είμαστε μπροστά σε αυτό που, λέω, αυτό που λέγεται συλλογική ηγεσία. Όχι μόνο σε επίπεδο ενός πολιτικού σχηματισμού, όπως είναι δομημένοι πειρατές, αλλά και ευρύτερων σχημάτων. Σαφώς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κάπως έτσι ξεκίνησε. Και έτσι είναι. Μάλλον. Ναι. Κανένα προσπάθησε να κάνει σύνθεση διαφορετικών. Νομίζω έχει. Οντοτήτων. Είναι νομίζω σε πολύ κακό σημείο αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Παρακολουθώ αρκετά. Έχω φίλους που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ, που βρισκόντουσαν και παλιά και που είναι και τώρα, και γενικώς δεν παίρνω μηνύματα καλά. Δηλαδή έχουν χάσει λίγο την μπάλα. Δηλαδή αυτό που ήταν κάποτε, που ήταν όμορφο, εμένα μ' άρεσε. Δηλαδή. Ναι, αλλά δεν ήταν ακόμα εξουσία. Όχι. Λες όσοι πλησιάζουν την εξουσία να γίνονται έτσι. Πολύ φοβάμαι ότι ίσως και να γίνονται. Δεν το ξέρω, γιατί δεν έχω πλησιάσει ποτέ εξουσία για να. Μάλλον στη δουλειά μου, σε αυτό με το οποίο βιοποριζόμουν. Σαφέστατα είχα θέση, ας πούμε, εξουσίας, μικροεξουσίας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ποτέ δεν το είδα έτσι. Τώρα, επειδή τα μεγέθη είναι σχετικά, και άλλο τι κάνεις στο μέγεθος Α και άλλο στο 1000 Α, κανένας δεν μπορεί να πει με απολυτοσύνη μέσα σε αυτή τη διαδικασία που θα δοκιμαστεί, αν θα είναι ο ίδιος. Οι δυνατοί άνθρωποι όμως παραμένουν ίδιοι. Σωστά. Θέλω να σου πω το εξής και μετά να βάλουμε και ένα τραγουδάκι. Εννοείται. Λοιπόν, επειδή διευθύνω σχολεία. Οντότητες, είναι συλλογικό. Σχολεία. Ναι. Με πολύ κόσμο τις περισσότερες φορές. Έχω παρατηρήσει το εξής. Έχω αποκτήσει την εξής κουλτούρα. Δηλαδή, πρέπει να δημιουργήσεις συνθήκες στους υπόλοιπους συνεργάτες σου. Να νιώθουν πάρα πολύ άνετα. Να νιώθουν ότι τους προστατεύει μια ομπρέλα. Ότι και αν συμβεί ακόμα και στη χαζομάρα και στη βλακεία, θα το πάρει από πάνω, ας πούμε, πάνω του και θα βρει και τη λύση. Έτσι κι αλλιώς ισχύει. Έτσι κι αλλιώς ισχύει. Ασχέτως τι γίνεται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, σωστά. Αν καταφέρεις αυτό το πράγμα που θέλει άντερα για να γίνει, γιατί είναι πολύ εύκολο να πεις ότι θα κάνεις εκείνο και μετά το κάνεις, ας πούμε. Αν το καταφέρεις αυτό το πράγμα, δουλεύουν όλα ρολόι. Εμπιστοσύνη λέγεται αυτό. Ναι. Σωστά. Άρα πάμε σε ένα τραγούδι. Μετάλλικα. Έντερ Σάντμαν. Έντερ Σάντμαν. Καλό είναι να το γρέψουμε και. Όχι, να γρέψουμε. Δεν γρέβει πολύ. Όχι, λίγο. Λοιπόν. Σε μερικά λεπτά πίσω.
μια μικρή συζήτηση. Όπα, μακριά τα μικρόφωνα. Λοιπόν, μια μικρή συζήτηση με τον Θανάση τον Γκούναρ είχαμε τώρα στο μουσικό αυτό διαλυματάκι. Έχει μεγάλη διαδρομή και στο ραδιόφωνο, έτσι. Ερασιτεχνικά, περίμενε, να τα βάλουμε λίγο σε μια να τάξη. Βάλουμε. Να τα βάλουμε σε μια τάξη, γιατί ραδιόφωνο για σένα ήταν. Ότι κάπου διάβασα, έχει δηλώσει το 97 ξεκίνησε ραδιοπειρατή. Όχι, όχι. Το 70. Α, συγγνώμη, το 77. Λοιπόν, το 77. Λοιπόν, το 13 χρονών. 13 χρονών. Ναι. Λοιπόν, το 77. Λοιπόν, 13 χρονών. Έρχομαι για πρώτη φορά σε επαφή ένα καλοκαίρι με κάτι πιο μεγάλο από μένα που ασχολιόντουσαν με ηλεκτρονικά, φτιάχνανε και διάφορα. Κιτ μικροπομπών. Και αποφάσισα λοιπόν εγώ και επισκέφθηκα τότε εκείνη την εποχή που ήταν τα πράγματα πολύ. Δηλαδή για να βρει ραδιόφωνο, ραδιοφωνικό σταθμό στο ράδιο πρέπει να πάρει ταξί. Πώ λέγονται τα συχνότητα. Και φτιάχνω το πρώτο μου ραδιοφωνάκι, ραδιοφωνικό σταθμό δηλαδή. Λιχνία. Για όσου ακούν και ξέρουν, μια 61-46 αυτό το ταλάντο. Λοιπόν, και μα άκουγαν όλοι στην περιοχή. Εντάξει. Αυτό. Έφτασε από το 77 και κατέληξε το 2004 με πολλά σκαμπανεβάσματα, δηλαδή και κατά καιρούς σε ραδιόφωνα κανονικά εντελώς εθελοντικά χωρίς να παίρνω χρήματα, ποτέ δεν έπαιρνα, έβαζα μουσική και σχολίαζα κυρίως μουσικά πράγματα. Τότε δεν είχαμε και πολλά ιδιαίτερα με την πολιτική, τι να πούμε. 77, εγώ θυμάμαι. 77 δεν έκανα θυμά, απλά μουσική κυρίως. Ναι, 77, τι πολιτική, εντάξει, μουσική, εδώ και να αγοράσουμε ένα δίσκο θυμάσαι, πόσο θα τα δίναμε. Ναι, και μέχρι και το 2004 καθόλου δεν ασχολήθηκα εγώ με την πολιτική, δεν με ενδιαφέρε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρε, δηλαδή στο ραδιόφωνο, με ενδιαφέρε αλλά όχι στο ραδιόφωνο. Αναλύσεις, δισκογραφίες και πράγματα πολύ, έχω πάρα πολύ ασχοληθεί. Στη ροκ μουσική πάντα. Λοιπόν, κατά καιρούς, επειδή πάντα ήθελα να έχω μια δικιά μου συχνότητα και να ακούγομαι και να βάζω αυτό που θέλω και να κάνω αυτό που θέλω, πειράτευα και λίγο. Με αποτέλεσμα, έχω δύο-τρία μπλεξίματα με τον νόμο. Πάντα για πειρατεία. Οπότε ο τίτλος που έδωσες γεννημένος πειρατής, ξέρω εγώ από τα 13 μου, όταν ακούσω πειρατής γυρίζω. Πάντως, εννοώ ότι με τη διασταλτική έννοια και το νομίζω ότι μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας, επειδή πειρατής είναι ο ελεύθερος άνθρωπος, έτσι. Προφανώς. Όλοι είμαστε γεννημένοι πειρατές. Και μας βάζουν απλά σε ωραία κάποια ωραία καλουπάκια, ας πούμε, και μας λένε: OK, αυτά θα πρέπει να τα κάνετε έτσι, αυτά δεν πρέπει να τα κάνετε, γιατί είναι. Α, βγήκες έξω ραδιοφωνικές συχνότητες, έτσι. Ναι. Ωραία. Συγγνώμη, δεν σε προκαλεί το ίδιο το σύστημα αυτή τη στιγμή να γίνεις πειρατής. Ναι, προφανώς. Έτσι όπως τις διαχειρίζεται. Δεν μπορείς βέβαια, αλλά για πρακτικούς λόγους. Δεν υπάρχουν άδειες. Και όπου έχουν δώσει άδειες είναι αυτοί που μπορούσαν να έχουν αποδείξουν ότι εκπέμπανε κάποτε. Και αυτοί που εκπέμπανε κάποτε είχαν τις πλάτες του συστήματος. Καλά, δεν είναι αυτό. Είναι, θυμάμαι ότι το 2004 είχα καταθέσει έναν φάκελο 80-90 σελίδων στον τότε υπουργό, ήταν του Πασόκ, τον κύριο Πρωτόπαπα. Ναι. Εδώ γελάνε. Είχα καταθέσει ένα φάκελο να το εξηγήσω, ας πούμε, πώς έχουν κατανεμηθεί οι συχνότητες. Είχαν ολόκληρη μελέτη. Πώς έχουν κατανεμηθεί και τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτε και ποτέ κανένας ασχολήθηκε, ούτε κανένας που δεν μου έδωσε σημασία. Αυτά μου, η απάντηση μου ήταν: αυτά ήταν θέματα των πειρατών κάποτε, των Ερτζιανών, που δεν ξέρω άνθρωπος τίποτα. Δεν ήξερε. Εννοείται. Ναι. Ναι, ναι. Το έχει ακούσει. Και κάτι είχε ακούσει, το είπε, και λέει: αυτά έχουν περάσει τώρα. Τώρα έχουμε, λέει, μια σύγχρονη κοινωνία και τώρα είναι εταιρείες. Τα κάνω αυτά. Εντάξει, στις περισσότερες χώρες είναι έτσι. Αστείευεσαι βέβαια. Αλλά... Όχι, δεν το είπε έτσι. Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Δεν λέω, δεν λέω. Λέω ότι ακριβώς έχω ακούσει. Δεν λέω κάτι άλλο. Τώρα αυτά είναι περασμένα πράγματα. Τώρα είναι εταιρείες που πρέπει να έχεις 15 άτομα προσωπικό. Διαχειρίζονται τον αέρα, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Και ωραία, κάν το αφού το θέλεις. Έχεις σηκωθεί τρίχα με τώρα. Εγώ νομίζω ότι κάνεις πλάκα. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν. Και. Κάν το αφού το θέλεις έτσι. Αλλά σε και δύο μεγά κύκλους, ας πούμε, για τους εραστέχνες. Ναι, ναι, σωστό. Τους εραστές της τέχνης. Ακριβώς. Που θα βάλουν μουσική και θα. Κάτσε, μου θύμισες. Όταν με λένε δημοσιογράφος, λέω: όχι, παιδιά, δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι εραστέχνης. Για όσους καταλαβαίνουν. Σωστό. Εραστές της τέχνης. Ακριβώς. Το κάνω για μένα. Δεν το κάνω. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Εγώ θυμάμαι, έβγαινα επί χρόνια, ας πούμε, πειρατή τελείως. Όταν λέμε πειρατή τελείως, σε χώρο, ας πούμε, μηχανήματα που καίγανε ρεύμα, πολύ ρεύμα,
πολύ ΔΕΗ, την εποχή που δεν είχε χαράτσι. Εγώ πλήρωνα χαράτσι από μόνος μου για να κάνω το κέφι μου. Είχα βέβαια και χρήματα, μπορούσα έτσι να το υποστηρίξω. Λοιπόν, δεν κέρδιζα τίποτα, έχανα. Εγώ αυτό που έπαιρνα ήταν ότι είχα, ξέρω εγώ, τότε στην αρχή των κινητών τηλεφώνων που πολύ πολύ και δεν στέλναν και SMS. Είχα, ξέρω εγώ, στη ζωντανή μου εκπομπή είχα 2.000 SMS. Έτσι για πλάκα. Ναι. Την καλή εποχή. Εντάξει, κάποια στιγμή κλείσαν αυτά διότι ο νόμος ήταν σκληρός πάνω από το κεφάλι μου. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Είχαν μπει εταιρείες που έλεγε ο παπάς. Ακριβώς, είχαν μπει εταιρείες, ακριβώς όπως το λες. Πάντως είναι κάτι το οποίο δεν έχει τελειώσει για μένα. Το έχω κατά νου. Δηλαδή, να φανταστείς, την τελευταία έχω σε αποθήκη αυτή τη στιγμή αποθηκευμένα μηχανήματα που αν αύριο αποκτήσουμε με κάποιο τρόπο μια άδεια κανονική και όχι εταιρική. Είμαστε στον αέρα για πλάκα, δηλαδή. Σε 24 ώρες έχει στηθεί ραδιόφωνο κανονικά, υπάρχουν τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά έχει, σε επίπεδο FM τουλάχιστον έχει περιορισμού. Ναι, έχει περιορισμού ότι εκπέμπει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε ένα ραδιόφωνο που μπορεί να τα ακούσει οποιοδήποτε, ναι, σε οποιοδήποτε σημείο αυτού του πλανήτη. Σαφώς. Άρα μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Μπορούμε, βέβαια. Έτσι. Καλά, εγώ είχα μείνει πάντα εκεί. Μ' άρεσε η ραδιοσυχνότητα. Συμφωνώ. Αλλά στην λογική της διάδοσης του οποιοδήποτε μηνύματος, και δεν αναφέρομαι το πολιτικό, αλλά το οποιοδήποτε, ναι, μηνύματος, αυτή τη στιγμή το ιντερνετικό ραδιόφωνο είναι το μέλλον. Έτσι, έτσι, σαφώς. Άρα και αυτές οι άδειες που δεν υπάρχουν, αλλά και αν υπάρξουν, δημοσκοπηλούνται κλπ., δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία μέσα στην εξέλιξη του χρόνου. Όχι. Αρκεί να καταλάβουμε όλοι μας ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ακούσουμε. Σίγουρα, αλλά... Να δούμε, να ακούσουμε, βεβαίως, να ανταλλάξουμε πληροφορία. Απλά είναι περιορισμένο στον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να σε παρακολουθήσουν ζωντανά εκείνη τη στιγμή. Περιορίζεται με τον bandwidth που έχεις από την εταιρεία που χρησιμοποιείς κτλ. Αν φτιάξουν λίγο όμως οι γραμμές... Εντάξει, σε λίγα χρόνια, δεν μπορεί να είναι και τη σημερινή πραγματικότητα, αυτή την εκπομπή όλος μπορεί να την ακούει μέσα στο αυτοκίνητό του. Δηλαδή να ακούει, σαφώς, ένα συμβατικό ραδιόφωνο. Βέβαια. Έτσι. Απλά γίνονται, θα γίνουν. Αυτό είναι το αύριο. Κακά τα ψέματα. Τώρα που είπες ραδιόφωνο, θυμάσαι την εποχή της Ολυμπιάδας που είχαν αρχίσει κάτι τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Ναι, τι έγινε, αυτό ήταν κομπινά. Δεν ξέρω. Ασχολείται κανένας. Ξέρω, χαθήκανε. Κάποιοι φέρανε ραδιόφωνο, τα πουλήσανε και τώρα κάθονται σε κάποιους. Όχι, κάποιοι κάνανε και εκπομπή νομίζω ψηφιακή. Κάποτε κάνανε. Ναι, θυμάμαι. Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό. Τώρα που το είπες, το θυμήθηκα. Κάτι έγινε και κάποιος έφαγε λεφτά πάλι. Ναι. Σίγουρα. Είναι σαν τις γραμμές της ISDN. Θυμάσαι πόσα χρόνια τις κρατούσε της ISDN σαν αιχμή της τεχνολογίας. Ναι, ναι. Και τις προωθούσε γιατί δεν είχε καταφέρει να πάει στο επόμενο στάδιο. Ακριβώς. Και σου πουλάγε, ναι, φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο έχει γίνει. Ή το High Definition. Θυμάμαι εγώ όταν είχα Nova πριν 10 χρόνια. Είχα πάρει μια ωραία τηλεόραση. Όχι LCD, αλλά ήταν high-end CRT. Μάλιστα. Η οποία έκανε διπλασιασμό κλπ. Δηλαδή σε σχέση με τις κλασικές κλασική. 200 Hz. Δεν ήταν 100. 100. Ήταν τα τελευταία μοντέλα Philips, που βγαίνουν. Philips. Ναι, ναι, κορυφή, ναυαρχίδα. Ναι. Κάτι χιλιάρικα. Έτσι. Έχω την εντύπωση ότι είχα πάρει την ίδια. Λοιπόν. Και ξαναπάζω Nova, α πούμε, ποτέ θα διαφήμιζε, High Definition κλπ. Βάζω το Nova, όχι Nova, τότε ήταν Filmnet Nova, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι 10 χρόνια. Filmnet, μετά το κάνα Nova. Και έντρομος βλέπω ένα άθλιο σήμα και τους παίρνω τηλέφωνο. Τους λέω, παιδιά, τι γίνεται, τι πρόβλημα έχω, εγώ πρόβλημα τηλεόραση, πρόβλημα, εσείς έχετε πρόβλημα, αλλά εγώ, εσείς μου διαφημίζετε και εγώ πληρώνω κάτι, το οποίο στην τηλεόραση που έχω απέναντί μου, επειδή ξέρεις, το αναλογικό, δεν χαρίζεται. Σαφώς. Εντάξει. Τα LCD εκείνες τις περιόδου για παράδειγμα ήταν της πλάκας. Έτσι. Δεν είχαν ούτε ποιότητα ούτε τίποτα. Οπότε χανόταν τα πάντα. Αλλά αυτή αναδείκνυε την εικόνα και μου λένε: μα όχι, εμείς εκπέμπουμε έτσι αλλιώς και λοιπά. Και το σήμα μας είναι. Δηλαδή ζούμε σε μια χώρα που είναι ξεκάθαρο ότι μας εκμεταλλεύονται. Μας κοροϊδεύουν. Πώς τα πάμε, πώς το πω, οι εταιρείες. Οι εταιρείες. Δυστυχώς έτσι είναι εταιρείες πλέον. Ξέρεις, οι πειρατές είμαστε κατά των εταιρείων. Με την έννοια ότι δεν μπορείς να εκμεταλλεύεσαι έτσι, το προϊόν μόνο για όφελος και να μην προσφέρεις τίποτα στην κοινωνία. Προσπαθώ να αντισταθμίσω. Πολιτισμός. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι προσιτός σε όλους. Εντάξει, προσπαθώ να αντισταθμίσουμε λίγο αυτό. Και έχουν μιλάνε και εταιρικές κοινωνική, κοινωνική ευθύνη κλπ. Και τα οποία βέβαια. Εντάξει, okay, ξέρω, ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Άκτα.
Το είχα στο πρόγραμμα. Ναι. Τελειώσαμε με την ΑΚΤΑ. Εντάξει. Αυτό ήταν μια επιτυχία. Εγώ αυτό που θέλω να πω για να το καταλάβουν πολύ, γιατί πολλοί εντάξει βλέπουν. Ναι, λένε, ξέρω, ναι, ναι. Δεν το πιάνουν πολύ, ναι. Τι συμβαίνει. Αυτό που πρέπει να πούμε εδώ είναι το εξής, ότι εγώ τώρα θα πάμε κάπου με το αυτοκίνητο που λέγαμε μετά. Ναι. Θα βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Mm-hmm. Έτσι. Έχω εγώ μαζί μου ένα CD, mm-hmm. ας πούμε, έτσι, που το αγόρασα προχθές. Mm-hmm. Και έχω το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσω να το ακούσω. Σωστά, είναι δικό μου. Όπου θες. Ωραία. Εσύ δεν το έχεις αγοράσει, θα το ακούσεις όμως και εσύ. Mm-hmm. Έτσι. Έχεις δικαίωμα να το ακούσεις. Έχεις. Εντάξει. Ωραία. Εάν πας, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη και με πάρεις τηλέφωνο και μου πεις, Θανάση, αυτό το οποίο άκουσα στο αυτοκίνητο προχθές το βράδυ που κάναμε εκπομπή και μ' άρεσε πολύ. Δεν ξέρω πώς λέγεται και δεν θυμάμαι. Μήπως μπορείς να μου το στείλεις να το ακούσω. Mm-hmm. Εγώ άμα στο στείλω διώκομαι. Ξεκάθαρα, αρχείο, βέβαια. Γιατί έτσι. Κάνει αντιγραφή. Λοιπόν, κάνω αντιγραφή. Χρησιμοποιείς λοιπόν, ένα άλλο μέσο για να μετατρέψεις αυτή λοιπόν, τη λογική. Αυτό θέλει προσοχή. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιούμε κάτι που δεν είναι για εμπορικό σκοπό, όσο δικαίωμα έχεις να τα ακούσεις μέσα στο αυτοκίνητό μου, άλλο τόσο δικαίωμα έχεις να τα ακούσεις και από το τηλέφωνο που κάνουμε, δηλαδή να τηλεφωνιόμαστε και να στο βάλω εγώ να παίζει και να τα ακούσεις από την άλλη μεριά, το ίδιο δικαίωμα έχω και να στο στείλω σε ένα αρχείο, σε ένα email, peer-to-peer, δεν ξέρω τι, και να το ακούσεις. Έτσι. Αυτό θέλει προσοχή. Διότι αύριο, εάν εσύ πας σε μια σχολή δίπλα εδώ που είδα μια σχολή, νομίζω μαγειρική τι έχει, και μάθει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή να κάνεις και έχεις πληρώσει αυτό. Και κάποιος στην πούληση τη συνταγή, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να μου τη δείξεις μετά, διότι υπάρχει πνευματικό δικαίωμα στον άνθρωπο που την έχει και στην δίδαξε και στη δίδαξε μόνο για να τη χρησιμοποιείς εσύ. Αν εμένα μου πεις πώς γίνεται αυτό, πάλι είσαι παράνομος. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που να είμαστε όλοι παράνομοι. Αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει να μπουν κάποια όρια. Δηλαδή πνευματικά δικαιώματα μέσα σε μία γενιά, όχι παραπάνω. Και το μία γενιά είναι πολύ. Και αν βάλουμε τώρα και έχουμε και τα συγγενικά δικαιώματα, το πράγμα που τραβάει απίστευτα πολύ. Δηλαδή, κλειδώνει κομμάτι του πολιτισμού για πάρα πολλά χρόνια. Και για να έχεις πρόσβαση θα πρέπει να πληρώσεις. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση γι' αυτό. Δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι. Όσο υπάρχει αυτό, θα υπάρχει και η πειρατεία. Και πολύ καλά κάνει. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό που πειρατεύτηκε περισσότερο το χρόνο που μας πέρασε ήταν το. Το Games of Thrones. Το έχεις παρακολουθήσει? Mm-mm. Όχι? Α, να το δεις. Mm. Κατεβάστε, τον είναι φοβερό. Λοιπόν, ναι, είναι απίστευτα καλό. Λοιπόν, αυτό νομίζω έχει. Ξέρω ότι μιλάει για όλα τα θέματα που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσες να τα βάλεις σε όλα τα κομμάτια της ζωής μας, έτσι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί σαν σειρά. Χωρίς να το έχω δει. Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ καλή σειρά. Δηλαδή. Λοιπόν, εγώ την κατέβασα έτσι. Mm-hmm. Κανονικότατα και την είδα και σε πολύ υψηλή ανάλυση, που είναι πολύ ελεύθερο να την βρεις. Λοιπόν, η παραγωγή είπαν ότι ευτυχώς που υπήρχαν οι πειρατές εντός εισαγωγικών, όλοι αυτοί που κατεβάζανε και το ανεβάζανε κτλ. Διότι έγινε τέτοια διαφήμιση στη σειρά που έβγαλε από τον προϋπολογισμό που σκέφτηκαν ότι. Από τον προϋπολογισμό που είχαν. Πόσο θα στοιχήσει και τι κέρδη θα έχουν, έβγαλαν πολύ περισσότερα χρήματα. Άρα, πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός στα πνευματικά δικαιώματα και πρέπει να υπάρχει γενικώς μια λογική. Αν δεν υπάρχει λογική, θα υπάρχουν παράλογες ενέργειες. Είναι δεδομένο αυτό. Υπάρχουν όμως κάποια βήματα προς τη βελτίωση των όρων στα πνευματικά δικαιώματα, εννοώ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι αγώνες που γίνονται αρκετά χρόνια τώρα έχουν κερδιθεί πολλά πράγματα. Έτσι. Σχεδόν όλοι. Αλλά με τι κόπο και τι κόστος. Ναι, κανένας δρόμος δεν είναι εύκολος. Όχι. Θέλει υπομονή και διαθεσιμότητα χρόνου. Αν περιμένεις να πέσει ο Σαμαράς και η Ελλάδα την επόμενη. Λέμε τώρα. Άδειγμα του χάρη, και κακώς το χρησιμοποιώ αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να πέσει σήμερα και η Ελλάδα, αύριο να είναι μια άλλη χώρα. Προφανώς αγνοείς την σκληρή πραγματικότητα. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Μπορείς όμως να. Μπορείς να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις ότι όταν θα γίνει. Όχι, δεν ξέρω αν θα είναι η πρώτη ή η δεύτερη ανατροπή, αλλά σε μερικά χρόνια είπαμε πόσα θα είναι αυτά, δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Ο καθένας κάνει τις εκτιμήσεις του. Να έχουν τεθεί οι βάσεις ότι εκείνα τα χρόνια να είναι καλύτερα. Λοιπόν. Πάντως το αύριο σίγουρα θα είναι. Δεν μπορείς να κάνεις καλύτερα από τα πράγματα. Σίγουρα. Και όπως το υποσχεθεί αυτό. Είναι λαό πλάνος. Σαφώς. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι. Αλλά δεν θα εκλεγείς άμα δεν το πεις αυτό. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Πόσο ανακόλουθος μπορείς να γίνεις.
Δηλαδή, συγγνώμη, άμα μου πει αύριο κάποιος ότι ξέρεις κάτι, θα σου δώσω πίσω ότι έχασες. Ξέρω εγώ. Θα του πετάξω ένα μπουκάλι νερό. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή. Δεν γίνεται. Είναι γνωστό ότι δεν γίνεται. Όποιος θέλει να ζει με όνειρα, α ζει με όνειρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι μπορούμε να καταφέρουμε να ενωθούμε όλοι εμείς που θέλουμε κάτι διαφορετικό και που έχουμε όρεξη να το παλέψουμε. Εάν καταφέρουμε αυτό, σίγουρα το μέλλον, το καλό θα είναι πολύ πιο κοντά. Εάν περιμένουμε κάποιος να έρθει πάλι να μας δώσει, χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα, να μας δώσει αυτό το οποίο έχουμε χάσει, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο στέκομαι. Είναι όλο το ζουμί, αν θέλεις, της λύσης του προβλήματος μας εδώ στην Ελλάδα και του πανευρωπαϊκού, δεν σου κρύβω, έτσι, γιατί και στην Ευρώπη έχουμε τεράστια προβλήματα. Σίγουρα. Κατά περιοχές. Αν δεν μπούμε λοιπόν σε μια λογική συσπήρωσης, αγνοώντας τις ειρήνες οι οποίες μας προσπαθούν να μας κοιμήσουν, έτσι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό προσπαθούν να κάνουν, και συσπηρωθούμε και με συντεταγμένη και πειθαρχημένη και μεθοδική προσπάθεια, την ανατροπή μπορούμε να τη δημιουργήσουμε ακόμα και οι λίγοι. Mm-hmm. Έχεις κάτι στο μυαλό σου που το λες αυτό? Εγώ έχω προς το παρόν τους Red Hot Chili Peppers και το Can't Stop. Okay. Πώς σου φαίνεται? Μια χαρά. Και θα τα συζητήσουμε σε 4 λεπτά τα υπόλοιπα. Just
πώς θα καταφέρνεις, δε Θανάση, πάνω που ανοίγω τα μικρόφωνα, ένας βήχας. Δεν πειράζει. Ναι. Εγώ έχω βήξει με κλειμένο. Είμαι κρυωμένος. Ναι. Εντάξει, όλη σε αυτή την κατάσταση. Μου λέγες ένα ωραίο ρητό που έχετε δημιουργήσει. Έχετε δημιουργήσει εσείς οι πειράτες. Πειράτες. Οι πειράτες, ναι. Είπαμε, δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, αυτό το οποίο το έχει μάλιστα και ένας φίλος, ο Αδριανός, στην υπογραφή του, που λέει «Καλύτερα ξύλινο πόδι παρά ξύλινος λόγος». Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα... Εδώ έχουμε ξύλινο λόγο. Ναι. Δεν αντιμετωπίζεται το ξύλινο πόδι με μεγάλη χαρά. Αντιμετωπίζεται το ξύλινος λόγος με πολύ μεγάλη χαρά. Και ίσως και είναι και ένα από τα συστατικά του υπεφωτισμένου ηγέτη που περιμένουν mm-hmm. όλοι. Ναι. Γι' αυτό όλοι κάνουν ασκήσεις ύφους. Σωστό. Το οποίο δεν οδηγούν πουθενά, βέβαια. Κάτι σου έγραψε πριν ένας ακροατής. Τι μου έγραψε. Κάτι ρώταγε, νομίζω. Ναι, έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον Δούριο Ιππολές. Ναι. Δεν έχουμε πει τίποτα. Να με ρωτήσεις. Ξέρω εγώ να σε ρωτήσω. Να πούμε κάτι έτσι λίγο. Δούριος Ιππος είναι κάτι που τρέχει από τον Ιούλιο, έτσι. Είναι κάτι που τρέχει από την Ιούνιο, μετά τις μετεκλογικά. Ήταν ακριβώς, ξεκίνησε μια εβδομάδα μετά τις ευρωεκλογές. Μετά τα αποτελέσματα, δηλαδή. Τα δραματικά αποτελέσματα. Δραματικά αποτελέσματα. Λοιπόν. Έκλαψαν πολύ την περίοδο. Εντάξει. Δεν ήσασταν από αυτούς όμως. Όχι, εμείς δεν κλάψαμε. 0,90 ήταν ένα κακό νούμερο. Σχεδόν 1% ήταν πολύ καλό. Ναι. Με budget. Με budget. Τα υδροψηφοδελτία. Ναι, τα ψηφοδελτία. Τίποτα. 25.000, ας πούμε. Νομίζω λιγότερο. 22 με 25 χιλιάδες. Κάπου εκεί πάντως. Τα μεταφορικά κάπου εκεί. Λίγα χρήματα. Ναι. Άρα είχατε πιο... Εμείς είμαστε πιο πετυχημένοι από εμάς. Ναι. Γιατί περισσότερες ψήφους. Στα ίδια λεφτά εννοώ. Στα ίδια λεφτά, ναι. Νομίζω ότι χρήματα να ψήφω πήγαμε καλύτερα. Μου κατέριψε στο ένα μύθο που είχαμε πλασία μας ότι είμαστε πιο οικονομικοί. Λοιπόν. Σωστά, δεν είχατε διαφήμιση. Τα σποντάκια μόνοι σας τα φτιάξατε. Εμείς, ναι, τα σποντάκια τα φτιάχναμε μόνοι μας. Έχουμε κάτι πολύ καλούς δικούς μας τύπους που φτιάχνουν σποντάκια απίστευτα καλά. Ναι. Τα σποντάκια ήταν δικιά μας παραγωγή. Και εμείς όλα μόνοι μας τα φτιάχναμε, εκτός από ένα σποτ το μεγάλο, ας πούμε, πήγαμε, το οποίο δεν πήγε γιατί ήταν καλά. Ναι. Βάλαμε... Ποιο, το διακαναλική αυτό. Όχι μόνο. Μου... Α, όχι. Θες πω, μην το συζητήσουμε τώρα. Βάσκος, λοιπόν. Υπάρχουν πράγματα που πονάνε σε αυτή τη ζωή. Το ξέρω. Όχι, εμείς τα φτιάχνουμε μόνοι μας και αν είχαμε και λίγο παραπάνω χρόνο και θα φτιάχναμε ακόμα περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, ο Δούριος Ιππος τρέχει από τον Ιούνιο. Όχι, ο Δούριος Ιππος έτρεχε από τον Ιούνιο. Κάποια στιγμή απέκτησε και το όνομα το Ζών, που πήρε σάρκα και οστά, μορφή. Λοιπόν, ο Δούριος Ιππος είναι ίσως η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που μπορεί να υπάρξει. Πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ίσως το πιο δύσκολο εγχείρημα που έχω, με το οποίο έχω ασχοληθεί μέχρι τώρα στη ζωή μου. Ίσως και το πιο να το πω, το μεγαλύτερο στοίχημα, ίσως. Το μεγαλύτερο στοίχημα, ναι. Το μεγαλύτερο στοίχημα. Έχει τα προβλήματά του κατά καιρούς, τις δυσκολίες του, αλλά μέχρι τώρα έχει πάει πολύ καλά, νομίζω. Και αν τα καταφέρουμε έτσι όπως τα φαντάζομαι και εγώ και οι υπόλοιποι, θα έρθει πολύ πιο κοντά μια καλύτερη μέρα για όλους μας. Ο Δούριος Ιππος είναι ένα πολύ συλλεκτικό σχήμα πολιτικό που μέσα σε αυτό μπορεί να μπει οποιοδήποτε θέλει μια ήρεμη ανατροπή της πολύ κακής κατάστασης που έχει η χώρα, χωρίς να έχει πολιτικό πρόσημο συμβλήν, δηλαδή δεξιά-αριστερά. Μόλις πάμε για τον Ιππο, μαζεύτηκε κόσμος, βλέπω. Ναι, ήταν τα υπόλοιπα, τα άλογα που έξανε γύρω από τον Ιππο. Λοιπόν, ναι, αυτό, και νομίζω ότι είναι ζήτημα λίγων, να πω ωρών, να πω ημερών. Να μην πεις τίποτα. Να μην πω τίποτα. Γιατί νομίζω ότι μόνο όταν κάτι είναι οριστικό, καλύτερα οφείλει να είναι και ανακοινώσιμο. Ναι, υπάρχουν γιατί... λήξεις όμως, λήξεις παντού. Εντάξει. Θα δούμε. Κοίταξε, ζούμε σε μια χώρα που προαναγγέλλονται, κάνουν, δείχνουν. Ας καλύτερα μην πούμε τίποτα. Νομίζω ότι ναι, το ιδανικότερο είναι να λες λίγα, να κάνεις πολλά. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι λένε οι πειράτες, αλλά το δικό μου σύνθημα είναι... να το θυμηθώ κιόλας.
οι πράξεις μιλάνε πιο δυνατά από τα λόγια. Σωστό. Προσπαθώ να θυμηθώ στην λατινική του, αλλά είπα να τα αποφύγω τώρα. Δεν πειράζει. Οι πράξεις μιλάνε πάντα πιο δυνατά από τα λόγια. Ξέρεις κάτι, εμείς ως πειρατές έχουμε απίστευτη. Έχοντας έρθει σε επαφή με όλα αυτά τα κόμματα τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι, μιλάμε για πολλά κόμματα. Μιλάμε για 15-16 κόμματα. Έχουμε απίστευτη ομοιογένεια. Έχουμε μεταξύ μας απίστευτη εσωτερική ναι. Αλληλεγγύη και συσπήρωση και προσήλωση στο στόχο όσο κανείς άλλος. Μιλάμε ότι σχεδόν 99% να πω ψηφοφορία που κάναμε πρόσφατα, ίσως να το γνωρίζεις, να μην πω τι είδους ψηφοφορία ήταν αυτή, είχαμε 86% ποσοστό στην πρόταση που έγινε για τον ΥΠΟ. Μιλάμε για μεγάλο νούμερο. Εννοείς στο πώς φτάνει να σχηματιστεί στο εξελίξει, δηλαδή στο τελικό του στάδιο, ναι. Εκεί δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Όχι. Και αν δεν ήταν 100 ή και ήταν 86, ήταν εξωτερικά. Παρότι με κάποιο θα μπορούσε να πει ότι εσωτερικά όλου καθένα έχει και μια γνώμη, ας πούμε, θα μπορούσε να την έχει εκφράσει. Ομόφωνα. Ναι, σχεδόν ομόφωνα, ναι. Και ξέρεις κάτι, είμαστε άνθρωποι που είμαστε από. Κανείς δεν είναι από παρθενογέννηση. Προερχόμαστε από διαφορετικούς παλιότερα πολιτικούς χώρους. Και όλοι λοιπόν έχουμε την. Γι' αυτό και είμαστε και μαζί, έτσι. Το τρίτο μας συνέδριο που έγινε στη Χαλκίδα ήταν το έχουμε ονομάσει το χαρούμενο. Ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι που ήμασταν ένας με τον άλλον. Περάσαμε υπέροχα. Κατασκηνώσατε? Όχι. Λοιπόν. Είχε αρχίσει και κάνει κρύο. Δεν κατασκηνώσαμε. Λοιπόν, αλλά ναι, ήταν. Γιατί και εκεί είναι μια ελευθερία. Κατασκηνώνεις όπου θέλεις. Εντάξει. Αρκεί να τηρήσεις κάποιες κανόνες υγιεινής και ούτω καθεξής. Δεν κατασκηνώσαμε. Τώρα που είπες κατασκηνώσαμε, έχουμε, οι πειρατές έχουν καλοκαίρι, φτιάχνουν ένα πειρατικό κάμπ. Πού? Δεν ξέρω φέτος που θα κάνουν. Φέτος ξέρω ο Αδριανός. Αν ξέρει, στείλει ένα μήνυμα. Μάλιστα. Ακούει. Ο οποίος είναι νέος σχετικά έτσι, στην ηλικία. Δεν θυμάμαι πώς το ονομάζουμε τώρα. Ξεχάστηκα. Της νεολαίας των πειρατών. Να έχετε και νεολαία. Έχουμε και νεολαία, ναι. Δεν είμαστε όλοι μεγάλοι σαν και εμένα. Πω, το ίδιο λέω και εγώ για τον εαυτό μου. Και ένα από τα πράγματα που φτιάξαμε στην κοινωνία, ξέρω, που ήθελα από την πρώτη στιγμή, το πρώτο πράγμα να φτιάξουμε. Και μάλιστα όχι νεολαία. Ήθελα κάτι ανεξάρτητο. Εγώ ήθελα να είναι τελείως έξω από την κοινωνία αξιών. Δηλαδή να είναι μια οντότητα, η οποία εντάξει μπορεί να συμφωνεί με κάποιες βασικές αρχές και μέχρι εκεί. Αλλά θα είναι σε θέση να παράξει πολιτική. Όχι να περνάς προς τα κάτω στην πολιτική, να σου περνάει τη δική της πολιτική προς τα πάνω. Μάλιστα. Και μάλιστα επειδή με ενοχλούσε και η έννοια της νεολαίας, γιατί παρέπεμπε στις κλασικές νεολαίες κλπ. Νεανική. Μια ανοιχτή κοινωνία αξίων. Σωστό. Ανεξάρτητα. Ωραίο. Κάπου το είχα διαβάσει, ναι, όντως. Ναι. Ναι. Αλλά ψάχνουμε για νέους. Ναι. Όχι, εμείς έχουμε. Έχουμε. Όχι πάρα πολλούς. Εντάξει, δεν είμαστε και πάρα. Κοίταξε, έχουμε πολλούς που δεν τους ξέρουμε. Γιατί για να γίνει κάποιος μέλος μας, πρέπει να κάνει κάποια διαδικασία. Δηλαδή. Εντάξει, πρέπει να μπει στο διαδίκτυο, πρέπει να κατεβάσει την, ή να στείλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, να πάει σε ένα ΚΕΠ μετά να σφραγίσει να υπογράψει την αίτηση και να τη στείλει και ταχυδρομικά. Είναι μια διαδικασία που άλλος δεν την κάνει εύκολα και για να την κάνει πρέπει να είναι πάρα πολύ αποφασισμένος. Γι' αυτό και τα μέλη μας είναι πάρα πολύ αποφασισμένα. Οι πιο νέοι άνθρωποι, εντάξει, παρακολουθούν και δεν δεσμεύονται και καλά κάνουν που δεν δεσμεύονται να στείλουν εγγραφή σε κάποιο κόμμα. Παρ' όλα αυτά έχουμε αρκετούς νέους. Σε κλασικό κομματικό μηχανισμό, ναι, φυσικά και καλά κάνουν έτσι, γιατί. Πολύ απλά να παράγουν μια στερεοτυπική αντίληψη του ίδιου του μητρικού. Δηλαδή δεν είναι το καν θεατρική, είναι ενσωματωμένοι μέσα στο σύστημα. Σαφώς, ναι. Έχουν ξεφύγει από την αρχική λογική που έπρεπε να αγωνιστούν, αν θέλεις, για να παράξουν πολιτική. Έχουν πάει σε μια διεκπαιρέωση. Λοιπόν, θα σου πω κάποιο πράγμα τώρα έτσι που μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Πέρυσι. Πότε είχε γίνει που σκοτώσαν τον Παύλο Φίσα, θυμίσαμε πέρυσι. Πριν ένα χρόνο και κάτι. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Εμείς πέρα από το συνδικαλιστικό αποφασίσαμε να βγαίνουμε και στους δρόμους, ναι. Με το κλασικό στυλ, να δούμε μπορούμε. Και φτιάξαμε υλικό, σημαίες, πράγματα κτλ. Και ήταν μια πορεία τότε, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν. Ήταν κάνα δύο μέρες πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και είπαμε ότι θα κατεβούν οι πειρατές σε διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας μαζί με άλλους διάφορους. Αλλά εμείς θα πάμε μόνοι μας, θα συνδυθούμε έξω από την νομική και θα πάμε μετά να σωματωθούμε κι εμείς με ένα, ξέρω εγώ, στην πορεία γενικώς κάτι. Δεν θυμάμαι τι ήταν τότε.
ή δεν έχει νόημα να το πω. Και μαζευτήκαμε 3-4 και λέμε πάμε εμείς τώρα εκεί να δούμε τι θα, αν θα έρθει κανένας άλλος. Και μαζεύτηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή σε ένα απλό κάλεσμα για πλάκα που κάνει ένα κόμμα του 0,5% στο διαδίκτυο μόνο, πουθενά αλλού, μάζεψε 150-200 ανθρώπους νέους, περισσότερο είναι πολύ νέοι, και ήταν μαζί μας από πίσω. Φορέσανε και μια μασκούλα ανώνυμους, μια χαρά. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να είσαι και καθαρός και να φαίνεσαι και να πράττεις ανάλογα. Νομίζω ότι μπορούν να σε ακολουθήσουν και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι. Στην τελική ανάλυση δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Θέλουμε το καλύτερο. Να μην πω της πατρίδας μας και γίνομαι πατριδοκάφυλος που λένε όλοι το καλό της πατρίδας. Δεν έχει νόημα. Θέλουμε μια καλύτερη ζωή. Άμπραμ, ο καθένας πρέπει, γι' αυτό σε ρώτησα αν έχεις παιδιά. Και σου είπα πόσο σημαντικός παράγοντας ήταν για την εμπλοκή σου και τη μεταγενέστερη. Θα είχα πολύ διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα αν δεν είχα παιδιά. Ακριβώς. Νομίζω ότι όποιος είναι πραγματικά ειλικρινής και το εννοεί αυτό που κάνει, καταρχήν παλεύει για τον εαυτό του, για την οικογένειά του. Και αν αυτό μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες και για την πατρίδα του όταν βρεθεί μαζί με άλλους που έχουν την ίδια λογική, είναι το ιδανικό. Έτσι. Δεν είναι πολιτική για την πολιτική, είναι πολιτική για να παράξει αποτέλεσμα. Σωστά. Ατομικό και συνολικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Νομίζω αυτή είναι η προσέγγιση μου. Έτσι, είναι μια πιο καθαρή ματιά. Την οποία δυστυχώς όμως λόγω κουλτούρας, παιδείας και λόγω, δεν μπορείς να την βρεις εύκολα. Γι' αυτό και ακόμα και καθαρό λόγο να έχεις, ναι, δεν μπορείς να πείσεις εύκολα. Όχι. Όχι. Σου λέει μπορεί να έχει καθαρό λόγο γιατί. Εντάξει. Θέλει να με κερδίσει τώρα και κάπου σκοπεύει σε δεύτερο χρόνο. Εσείς έχετε ένα πλεονέκτημα στρατηγικό, έτσι. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που ασχολούνται με το διαδίκτυο, γιατί κυρίως διαδικτυακή είναι η ανάπτυξη. Έτσι. Ναι. Ίσως είναι πιο προσανατολισμένη στο μέσο, ναι, πολλά χρόνια. Και επίσης έχουμε και την αναγνωρισιμότητα. Το brand name των πειρατών, δηλαδή οι πειράτες πλέον πέρασαν. Ναι, έχουν διεισδύσει. Ναι. Είπες για τους ανώνυμους κλπ. Ναι. Όλα αυτά έχουν μπει σε μια διαδικασία. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Πειρατές και ανώνυμους καμία σχέση. Μα απλά, δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Έτσι. Απλά πάρα πολλά μέλη των πειρατών είναι και μέλη των ανώνυμους. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Γιατί είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Ξεκαθαρά. Το καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Δεν το είπα. Για να μην υπάρχει παρανόηση. Απλά. Εντάξει. Remember. Μέχρι ένα σημείο. Όλους μας εμπνέει. Τουλάχιστον εμένα ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα την έχω δει 6-7 φορές την ταινία. Πάντα μου αρέσει να τη δω μέχρι τέλος. Ναι. Λοιπόν, καλή ιδέα να τη δω τώρα αυτές τις μέρες ξανά. Για να θυμηθείς το πραγματικό μήνυμα. Όχι, πάντα με κάνει να νιώθω καλά, διότι μπορώ να καταλάβω ότι όποιος δεν την έχει δει να τη δει. Ναι. Πώς το λένε, γιατί βλέπεις ότι μπορείς και. Για ποια ταινία μιλάς, για το V for Vendetta. Ναι, V for Vendetta. Δεν το πες, το πες. Όχι, δεν το πα. Είδες. Το είχα στο μυαλό μου ότι. Ότι το ξέρουν όλοι. Ότι το ξέρουν όλοι. Είδες πόσο. Ναι. Σωστός. Λοιπόν, το V for Vendetta, δείτε το. Θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα στο τέλος. Ότι μπορεί και ελάχιστοι άνθρωποι, ίσως και ένας, να αλλάξει τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό. Και πώς μπορεί μια ιδέα να διαδοθεί πάρα πολύ γρήγορα. Θα συμφωνήσω, Θανάση μου, αρκεί αυτός ο ένας που θα το δει να μην είναι εγωπαθής και να πιστεύει. Όχι, αυτός είναι ο εκλεγμένος. Ναι, ναι, καλά, εντάξει, μην τρελαθούμε. Εντάξει. Σε αυτόν έχει πέσει ο ρόλος. Βέβαια. Ναι, ναι, ή ξέρω εγώ, μας ψεκάζουν, γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό το άλλο με τους ψεκασμένους, Παναγία μας. Θέλει πολύ προσοχή, λοιπόν, αυτός ο υπεφωτισμένος, έτσι. Έτσι, έτσι. Γιατί είμαστε πολύ υπεφωτισμένοι στην Ελλάδα. Δεν βάλαμε όμως κανένα τραγούδι από αυτά που φτιάχνω κι εγώ, έτσι. Γιατί εγώ ασχολούμαι λίγο. Δεν βάλαμε και έλεγα να κλείσουμε. Να κλείσουμε ένα τέτοιο. Βέβαια. Όχι, να κλείσουμε με το πειρατικό, θα ήθελα. Αν το πειρατικό ανοίξαμε την ώρα που. Να μην το ξαναβάλουμε και στο τέλος. Δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε 45 λεπτά. Ωραία. Τι να κάνουμε. Για πες γρήγορα για τη μουσική που γράφεις. Τίποτα. Μ' άρεσε. Γράφω μουσική. Πάντα έγραφα μουσική. Το άκουσα. Το... Ποιο να βάλεις. Να βάλεις αυτό το Λατίν. Το Λατίν. Ή το Λατίν. Το 18 ή το 8. Περίμενε γιατί με έχει πετάξει απ' έξω τώρα. Ναι. Αλλά θα το βγάλουμε. Με έβγαλε απ' έξω, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. Για πες γιατί να ασχολήσεις με τη μουσική. Αν και έχω σταματήσει τα τελευταία χρόνια, δεν προλαβαίνω. Είναι παλιές δουλειές, ατομικές είναι αυτές. Ατομικές, ναι. Απλά έχω ένα μικρούλι στην Διάκη στο σπίτι μου. Και βέβαια έχω σταματήσει από το 12 να γράφω οτιδήποτε, διότι με τους πειρατές δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Γράφω μουσική. Τώρα τελευταία αποφάσισα να ξανασχοληθώ, γιατί το λέω.
Το λέω, αποφάσισα ότι αν όλα πάνε καλά στο project το οποίο έχουμε και δουλεύουμε, το ΔΕΛΤΑ ΥΠΣΙΛΟΝ, το ΔΕΛΤΑ ΙΟΤΑ, συγγνώμη, ΔΕΛΤΑ ΙΟΤΑ, ναι, ετοιμάζω κάτι γι' αυτό, μια μουσική, και ετοιμάζω, θέλω να το κάνω λίγο, να το ανοίξω και σε άλλους χώρους, δηλαδή να γίνει γνωστό και αλλιώς. Μου ήρθε μια ιδέα και θέλω να την υλοποιήσω με μουσική και στίχους, ας πούμε. Η στίχη είναι έτοιμη. Η μουσική είναι πολύ σε πρώιμο στάδιο. Αλλά εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα άλλο, αν το έχουμε βρει. Ναι. Ναι. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε τώρα. Συγγνώμη λίγο γιατί... Ναι, δεν πειράζει. Εγώ συνεχίζω και μιλάω μέχρι να το βρει. Όχι, βρε. Το έχω βρει. Απλά είμαι λίγο ανεξοικείωτος. Έχεις μπει στο drive μου? Δεν έχω μπει στο drive, αυτό είναι το πρόβλημα. Ή θα το κάνεις γιατί... download, ή θα το παίξεις από εκεί κατευθείαν. Θα το κάνω, θα το παίξω κατευθείαν από εκεί, αλλά δεν το βλέπω. Γιατί δεν το βλέπω? Τι έκανα εγώ λάθος? Α, δεν ξέρω. Εάν δεν το βρούμε στο επόμενο λεφτάκι, να παίξουμε τον ύμνο των πειρατών. Τον πειρατών. Τον πειρατών, να το κάνουμε έτσι. Ναι. Θα μας δώσετε κανένα δύο λεπτά, κύριε καναλάρχα μας. Δύο. Εντάξει. Δύο λεπτά έχουμε λοιπόν. Δύο. Τι έπαθα τώρα εγώ? Λοιπόν, κοίτα να δεις που μια χάρη μου ζήτησε ο Θανάσης να παίξουμε ένα κομμάτι και δεν την κάνω. Είναι απίστευτο. Γιατί όμως δεν το βρίσκω τώρα? Το χάσα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν το βρήκα. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα παίξουμε τέσσερα. Δεν το βρήκα, γιατί δεν το βρήκα? Πού πήγε? Γιατί διαβάζω κάτι. Α, μου το έχεις στείλει από αλλού. Στο έχω στείλει από αλλού και θα πρέπει να κάνεις. Και έκανα το λάθος να μην το... Ξεχωριστό email ήταν αυτό και θα πρέπει να κάνεις κλικ στο link. Κλικ στο link για να μπορέσεις να το βγάλεις. Οπότε, αν δεν γίνεται, δεν πειράζει, θα βάλεις το τραγούδι των πειραδών. Το που χρησιμοποιούμε σε όλα μας τα σποτάκια κυρίως. Ναι. Δεν το είπαμε ότι είναι χωρίς πνευματικά δικαιώματα. Μπορείτε να βρείτε άπειρα τραγούδια στο διαδίκτυο. Από πού μου το έχεις στείλει, θυμάσαι, από ποια διεύθυνση, πώς δεν μου το έχεις στείλει στις αγούνες, γιατί το... δεν το άνοιξα εδώ προηγουμένως. Έτσι το είχα στείλει. Έτσι. Λοιπόν, δεν το πειράζει. Άστο. Δεν το... Πάμε στο πειρατικό. Πάμε στο πειρατικό. Αυτό είναι όντως ύμνος που μου λέγες. Ναι, αυτό... Είναι επίσημο. Επίσημο, ναι. Η επίσημη μουσική που χρησιμοποιούμε στα σποτάκια μας. Και εμείς και πολλοί άλλοι πειρατές σε άλλες χώρες. Μάλιστα. In entertainment for the brain dead. Μια κοπελιά. Στο Βερολίνο νομίζω το έχει ηχογραφήσει. Και μιλάει για τους πειρατές. Προϋπήρχε της ήδη. Ναι, δεν φτιάχτηκε για τους πειρατές. Όχι. Αλλά χρησιμοποιείται και έχει πλέον γίνει ο ύμνος μας. Ο ύμνος μας. Η μουσική που χρησιμοποιούμε. Όλοι. Όλοι. Από την Ελλάδα ξεκίνησε αυτό. Η χρήση το έχει. Θα σε γελάσω. Θα δώσω λάθος απάντηση, καλύτερα να μην απαντήσω. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Θανάση Γούναρη. Συγγνώμη για το κομματάκι σου. Δεν πειράζει. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Με ακούλπα θα το ανεβάσω μέσα στην ομάδα, θα το ενσωματώσω μέσα στο playlist της εκπομπής. Θα το βάλω μέσα σε αυτό που θα φτιάξω της εκπομπής εγώ. Ωραία. Θα κυκλοφορήσει για τα χιλιακά, οπότε θα ακούγεται. Ωραία. Μετά το κλείσιμο. Και εξαιτίας αυτού που έκανες, θα τιμωρηθείς. Και θα έχουμε άλλη μία με τον καινούριο χρόνο. Τέλεια. Και θα παίξουμε μία ώρα μόνο μουσική δικιά μου. Και παραπάνω. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα λέμε σε μια εβδομάδα. Καλό σας βράδυ. Take